συγχωρείτε κύριε μου. Ορίστε. Πέστε μου κάτι. Μάθατε αν τους πιάσανε. Ποιους δεν πιάσουνε. Τους άλλους, τους τρομοκράτες. Μα πιάνονται αυτοί. Μα γιατί ρωτάς. Δεν έψεις. Μη φωνάζεις εκείνη την ώρα. Είσαι εισαγγελέας. Εισαγγελέας. Δείχνω για εισαγγελέας. Τότε τρομοκράτη. Α, δεν συνονοούμαστε. Θανάσης Μανάρης. Εμένα φώναξε ο κύριος Μπερδεμπέσης, ε. Θέλετε τίποτα κύριε Γενικέ, τα αφεντικό μας, της Μπερδεμπεσέξ. Σας ακούω. Τώρα με ακούσε, πριν που σου φώναξε δεν σταμάτησες. Με φωνάζατε, πότε με φωνάζατε. Τώρα το βλάκα μου κάνεις. Ε, όλα κατά να καταλάβω. Σας κάνω το βλάκα, γιατί να σας κάνω το βλάκα. Σωστά, δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Εσύ, πού γύριζες. Εγώ γύριζα, πότε γύριζα. Τώρα ροδιλιάς και καμπάκι τουρίστριες, ε. Τώρα φαστιέμαστε κύριε Μπερδεμπέση. Εγώ είμαι εδώ από τις 8 η ώρα το πρωί. Για την ακρίβεια από τις 7:45. Για να προλάβω τη δωρεάν μετάβαση με το λεωφορείο. Εδώ! Ε, πού αλλού! Αφού έχω φωτογράφηση με τις κοπέλες. Δεν θα φωτογραφίσω τα κορίτσα για τις πίπες. Πώς την είπαμε την πίπα? Αντιφρούστ! Μάλιστα της Αντιφρούστ. Άκου όνομα που το διαλέξανε. Ας ανοίξουν για κανένα λεξικό. Τέλος πάντων, από τι ώρα είμαστε εδώ κορίτσια? Από τα ξημερώματα. Ήρθαμε κατευθείαν από την δίσκο και ύστερα θα πάμε για ύπνο. Τα βλέπετε κύριε διευθυντά μου. Κύριε Δόμαρε, αφού σε κυνηγούσα και είχε στο θράσος να πράξεις και τους μπάτσους. Τους ποιους? Τους μπάτσους στο περιπολικό, για να μην κοπανίσεις, ε! Και πρώτα απ' όλα κύριε Μπερδεμπέση μου, και με όλο το σεβασμό που σας έχω, γιατί τους λέτε τους ανθρώπους μπάτσους? Αστυνόμοι λέγονται. Αστυνομία. Εκ του τηρώ τους νόμους του άστεως. Η υπηρεσία ιδρυθήσα εν Ελλάδη το 1921. Στην αρχαία Ελλάδα ελέγχονται πολύαρχοι. Εις δε την αρχαία Ρώμην πρεφέκτους ούρμπις. Ανοίξτε και κανένα λεξικό, διαβάστε. Βρέα τα λεξικά. Τώρα που σε φόρω στον δρόμο δεν σταμάτησες. Βρέα παράτα με. Σίγουρα θα με παρεγνώρισε. Αποκλείεται. Τέτοια φάτσα σαν τη δικιά σου δεν ξαναγίνεται. Μην το λέτε.
Γέμισε ο τόπος από αντίγραφα. Πάρτε παράδειγμα τις βιντεοκασέτες. Μάτσο οι πειρατικές, να! Και αφού του φώναζα, μωρέ. Αφού του φώναζα, κανένα σταμάτησε. Συγγνώμη, τι του φωνάζατε. Μανάρι. Σταμάτα, μανάρι. Το όνομά σου. Τα βλέπετε. Εάν ήμουν εγώ θα σταματούσα. Ο άλλος ο πειρατικός, αφού δεν λέγεται μανάρι, γιατί να σταματήσει. Να έχουμε και λίγη λογική, κύριε Γενικέ. Δουλειάστε εσείς. Α, όχι, αγριάδες χρυσό μου, γιατί τώρα συνδικαλιστήκαμε. Εντάξει. Τι κάνατε. Συνδικαλιστήκαμε. Να σας το εξηγήσω. Συνδικαλισμός. Οργάνωση των εργαζομένων γενικά ενάντια στις κεφαλαιοκρατικές επιχειρήσεις. Πρώτον εμφανίστηκε στο τέλος του 18ου αιώνα και αρχές του 19ου. Θέλετε κι άλλες λεπτομέρειες, έχω εδώ το λεξικό. Όχι, δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, θα τα ξαναπούμε. Μάλιστα, θα τα ξαναπούμε. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Ελάτε κορίτσια εμείς για τις πίπες και προσέξτε με, έτσι θα στέλνω. Τις πίπες έτσι. Για μια στιγμή, γιατί πίπες, δεν το καταλαβαίνω, αφού υπάρχει λέξη σε ελληνική. Καπνοσύριγγες κατασκευάζονται από άργυλο και από το φυτό που λέγεται ερίκι, έτσι. Ελάτε, κορίτσια. Θα ξέρουμε και περί τίνος πρόκειται. Καπνοσύριγγες. Θανάση, σε λίγο μου φαίνεται, στο κρεβάτι αντί για μένα. Θα κοιμάσαι αγκαλιά με καμιά εγκυκλοπαίδη. Έλα, μωρέ, υπερβολές τώρα. Δεν μου λες, περίμενες πολλή ώρα. Ναι, ήρθα σιγά σιγά χαζεύοντας από την εταιρεία. Δηλαδή, ήρθες κατευθείαν εδώ. Όχι κατευθείαν. Προηγουμένως πέρασα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στα σωστά ελληνικά. Μα είναι πράγματα αυτά που με ρωτάς, Μπρεντισάκη, το καφέ μας. Πάμε. Περίεργο όμως. Τέλος πάντων. Ποιο είναι το περίεργο, Λίζα? Φαίνεται θα έκανα λάθος. Λάθος τι λάθος. Να βρε Θανάση μου, την ώρα που κλείναμε το σούπερ μάρκετ, ρίχνω μια ματιά έξω στον δρόμο και τι να δω. Τι είδες? Εσένα. Εμένα. Ναι. Στεκόσουν έξω στη βιτρίνα του μαγαζιού. Σου έγνεψα κιόλας, μήπως θέλεις τίποτα. Αλλά εσύ ούτε που μου έδωσε σημασία. Σαν να μην με ήξερες. Εγώ να μην σου δώσω σημασία. Τρελά πράγματα μου λες, Λυσάκη. Βρε, παιδί μου, ήσουνα. Και βέβαια δεν ήμουνα. Τότε τι το κουβεντιάζεις. Άστο. Όχι, δεν το αφήνω, γιατί αυτό πια καταντάει μυστήριο. Ποιο? Γιατί και ο Μπερδεμπέση στα αφεντικό μας κάτι τέτοια κουφά μου λέγε. Ότι με κυνηγούσε, λέει, στον δρόμο, ενώ εγώ ήμουνα με τα κορίτσια για πίπες. Πού ήσουνα? Τις φωτογράφιζα, βρε Λίζα, για εκείνη τη ρεκλάμα της Αντιφρούστ. Για πίπες. Τι φαντάστηκες δηλαδή? Θα σε παραγνώρισε, φαίνεται, όπως και εγώ. Βέβαια. Αλλιώς δεν εξηγείτε. Εξηγείτε. Α, δεν σου είπα. Τι? Το πρωί, μόλις έφυγες, σου τηλεφώνησαν από την τηλεόραση. Εμένα. Ναι, Θανάση, με εσένα. Θυμάσαι που είχες γράψει να πάρεις μέρος σε μια εκπομπή αυτή, πώς τη λένε, που απαντάς και κερδίζεις. Στο πέστα και πάρτα. Μπράβο, Θανάση μου, σε αυτή. Λοιπόν, μου είπαν ότι κληρώθηκε το όνομά σου και θα σε φωνάξουν να πάρεις μέρος. Εγώ. Ναι, εσύ. Εγώ θα πάω να εμφανιστώ στην τηλεόραση. Βέβαια. Γέμισε, λέει ο κουμπαράς, και όποιος απαντήσει σωστά κερδίζει όλα τα λεφτά που μαζευτήκανε. Θανάση μου, δώσ' τους να καταλάβουν. Όχι μόνο να μας τα παίρνει η τηλεόραση, σειρά της τώρα να μας τα δώσει. Λίζα μου, ούτε που να το συζητάς. Μόνο που το σκέφτομαι μου κόβονται τα πόδια. Καλά, αν είναι να μείνεις χωρίς πόδια, ας πάει άλλος. Θανάση μου, Θανάση, σε παρακαλώ, πρέπει να το καταλάβεις. Πρέπει να κάνεις κουράγιο. Χωρίς κουράγιο τίποτα δεν καταφέρνεις στη ζωή. Μάλιστα, κουράγιο. Ξέρεις που πουλάνε να πάω να κάνω σοδιά για το χειμώνα. Θα τα καταφέρεις, Θανάση μου. Εδώ είμαι εγώ. Εδώ είσαι. Εκεί δεν θα είσαι. Τέλος πάντων, πάμε τώρα. Α, και να μην ξεχάσω να πάρω τις μπανάνες που μου ζήτησε η μαμά. Η γλυκιά μου πεθερούλα ήθελα να πω. Ο Μπλέικ. Αχ, τι άντρας, τι άντρας. Δώσ' τα όλα, παιδί μου, δώσ' τα όλα. Δεν
να του μοιάζει λιγάκι, δεν έκανε. Μα, γιατί να του μοιάσω, για να έχω κι εγώ άσπρα μαλλιά σαν γεννάφτονε. Προτιμώ την φαλάκρα μου. Δεν θέλω. Προτιμώ τη λύσα μου που κάνει για 10 δυναστείες. Κάτι τέτοια μας λες και νομίζω ότι μπορείς να μας τουμπάρεις. Όπως αυτές οι βρωμομπανάνες. Τι έχουν οι μπανάνες, μητέρα. Απ' τη χωματερή πήγες και τις αγόρασες. Και το είπα του μανάβη, Λίζα, το είπα. Διάλεξέ μου τις πιο μεγάλες, γιατί η πεθερά μου δεν βάζει ποτέ μικρή στο στόμα. Επίτηδες το έκανες για να με συγχύσει. Εγώ να πάρω για τη μαμά. Άγουρες μουσίδες και ροδοχλαμίδες. Τι να πάρει, λέει. Μουσίδες και ροδοχλαμίδες. Υβριδογενείς. Ίσον μπανάνες. Τι λέει αυτός. Τρελάθηκε. Μαμά μου, έτσι λέγονται οι μπανάνες επιστημονικά. Μουσίδες και ροδοχλαμίδες. Αυτά τα βιβλία θα σε φάνε σένα, ναι. Τον βλέπεις κουρκούτια. Μαμά, σε παρακαλώ, μαμά, σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα επιτέλους. Ωραία, δεν σ' αρέσουν οι μπανάνες. Τις πετάμε και ησυχάζουμε. Μπράβο! Να πετάμε δηλαδή τα λεφτά μας στους βρωμομανάβηδες και στους βρωμομπακάλιδες. Ό,τι σαβούρα υπάρχει, αυτός θα πάει να την πάρει. Ναι, αλλά πήρα και την κόρη σας, Καλαμπουράκι, ποντιακό. Μια φορά αξιώθηκες να πάρεις καλό πράγμα στη ζωή σου. Και αυτό γιατί μας έπιασες στον ύπνο. Με διστάζει το στοματάκι της μαμάκας μας, με. Ωραία, με κοροϊδεύει και από πάνω. Αχ, μαμάκα μου, σε παρακαλώ, ηρέμησε, για όνομα του Θεού. Πώς θα ηρεμήσω, εγώ θα ηρεμήσω όταν θα πεθάνω μόνο. Πότε. Τι είπες, βρε. Όχι, για ύπνο, πότε θα πάμε για ύπνο, λέω. Ο δικός σας, μαμά. Με σύγχυσες, αχ, ομορφάντρα μου, εσύ, ομορφάντρα μου. Ο κύριος Μπλέικ έχει προβλήματα και ο κύριος Μπλέικ. Τι μας ταΐζουνε, κύριε, τι μας ταΐζουνε. Και η μαμά. Βρε Θανάση μου, αφού την ξέρεις, τι την ανάβεις και εσύ παραπάνω. Εγώ την ανάβω, Λίζα. Μόνη της ανάβει. Αυτή δεν είναι γυναίκα, αυτή είναι πύραυλος πέρσιν και χρούς. Και καλά κάνει ο Κοσμάτης που φωνάζει έξω οι βάσεις του θανάτου, έξω. Έλα τώρα, έλα, πώς μιλάς έτσι για τη μαμά. Όχι, έχω άδικο, Λίζα. 10 χρόνια τώρα που είμαστε παντρεμένοι, η μόνη γλυκιά κουβέντα που έχω ακούσει από το στόμα της είναι όταν μου είπε μην ξεχάσεις να μου φέρεις εκμέ κατά ήθη. Είναι νευρικιά, αυτό είναι άλλο. Και εγώ τι φταίω. Τι φταίω, Λίζα. Λοιπόν, το σκέφτηκα. Για εκείνο που μου έλεγες την εκπομπή στην τηλεόραση με τις ερωτήσεις και τον κουμπαρά. Και έτσι και πετύχω, Λιζάκι, έτσι και πετύχω. Μαύρα μάτια θα κάνουν να με δούνε μερικοί μερικοί. Θα φύγεις δηλαδή. Ναι, αλλά όχι μόνος μου. Μαζί θα φύγουμε, βρε Λιζάκι. Μαζί θα φύγουμε. Μαζί. Και πού θα πάμε. Εσύ δεν λες να ξεκινήσεις ούτε για μια εκδρομή στα Καμένα Βούρλα. Γι' αυτό δεν το λέω. Είναι που δεν το πήρα ακόμα απόφαση. Φταίω εγώ, βρε Λιζάκι. Φταίω εγώ που γεννήθηκα μερμπιγκάκι. Είπα εγώ πως θες. Λοιπόν θα πάω. Πού θα πάει το ταλέντο μας. Στην τηλεόραση, μαμά. Τον καλέσανε στην εκπομπή πέστα και πάρτα. Εκεί μόνο τον Μπλέικ θα καμαρώνουμε. Γιατί όχι, μαμά, γιατί όχι. Ο Θανάσης μας με τόσο που διαβάζει και μαθαίνει να δεις που θα κερδίσει. Στο πέστα και πάρτα. Όπου θα σκίσω. Στο πέστα, πέστα, πέστα. Στο πέστα, πέστα, πέστα. Και πάρτα, πάρτα, πάρτα. Στο πάρτα, πάρτα, πάρτα. Ε, πάρτα. Πώς κάνεις έτσι, μου αδερφέ μου, πώς κάνεις έτσι. Ποιος προχώρησε. Αμάξι είναι και τσούλησε λίγο παραπάνω. Δεν τσούλησε το αμάξι, εσύ το τσούλησες για να γράψεις περισσότερα το ταξίμετρο. Πόσα λέει. 245. Εντάξει κύριος. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ευχαριστώ, το τάλιρο. Το θέλεις. Θέλω να το θέλω, είδες εσύ κανένα να πειράζει τάλιρα, να τρέξω κι εγώ. Ορίστε, ορίστε κύριος, ορίστε ψηλά να σου φανούν και περισσότερα. Άντε, μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, εντάξει, εντάξει. Θα χρειαστούν για το δίσκο της εκκλησίας Κυριακή. Πού πέσαμε, μωρέ, στο κουβαρτόπεδο πέσαμε. Τι ήταν αυτό για μένα, το πάντο δεν κατάλαβα. Καλά σου, Λίζα. Θα το γαϊδούρι, μέσα είναι. Χαράλαμπε, καλώς τον, πώς θα πω εδώ. Γεια σου, ξαδεύει. Για το γαϊδούρι ήρθα. Μέσα είναι. Το καμάρι μας. Νάτος. Ο θείος Χαράλαμπος. Α, εδώ είσαι, ε.
το αγλάζισμα της οικογένειας. Εδώ μου είσαι εσύ, ε! Ε, πού θέλεις να είμαι. Φίλοι μου, έλα κάθισε. Θες ένα καφέ. Καφέ, καφέ. Ένα γλυκάκι, νερατζάκι, κουραμπιεδάκι. Δεν θέλω τίποτα από αυτά. Εγώ γι' αυτό τώρα χαΐρευτα ήρθα. Χαίρομαι, Μαγιού, τι έπαθες, έπαθες τίποτα. Ρε, εσύ άτιμε, από πότε μου γίνες άνθρωπος, ρε, και βουτάς τα δαχτυλίδια. Ένα χρυσό μονόπετρο με μια πέτρα σαν ρεμίτη. Βρασμένο. Θανάση. Τι Θανάση, εδώ μιλάει για όσπρια. Μίλα βρε απατεώρα. Λέω και βρε, λέω. Θανάση, πρέπει να μας εξηγήσεις, δεν καταλαβαίνω. Και τι σάμπος καταλαβαίνω εγώ. Με το δαχτυλίδι που θέλω καταλαβαίνω. Ποιο δαχτυλίδι, τρελαθήκαμε. Βρε εσύ το δαχτυλίδι αυτό που του βούτυξε. Το είδες, το ξέρεις κι εσύ. Δεν πού να το ξέρω εγώ. Τότε τι ανακατεύεσαι εκεί. Καλά σου λέει, τι ανακατεύεσαι. Άσε μας να φαγωθούμε μονάκι μας. Δεν χαράλαμε, θα μας εξηγήσετε επιτέλους. Να σίδερα το πρωί. Διάλεξε τη στιγμή που ήμουν στην εφορία. Και με το φράσο τον διακρίνει, μπήκε μέσα στο μαγαζί και ζήτησε από εκείνο το άλλο το ζωντόβολο που έχω εγώ την υπάλληλο, το Πασχάλι, ένα δαχτυλίδι. Εγώ. Μη μου αφθαδιάζεις, ρε, γιατί θα σε πνίξω. Και ποιο δαχτυλίδι μου κλέψε, ε. Ποιο δαχτυλίδι. Ποιο μου έδειξες, βρε, χρυσοδάχτυλε. Εκείνο το μπριγιάνο που είχα στη βιτρίνα μου. Στοιχίζει πάνω από 500.000. Τη μόστρα μου. Θανάση, πώς το έκανες αυτό. Τα σιγανά από τα μάτια να φοβάσαι, παιδί μου. Πότε, παιδιά, πότε. Και το δικό μου το ζώο ο Πασχάλης σου λέει, αφού είναι ανιψιός του κυρίου Χαράλαμπου, ας του το δώσω. Και του το έδωσε μόνη του την εμπιστοσύνη. Χωρίς να πληρώσει. Τι να πειράσει από τους αεροπατήρες. Κατάλαβες, το βούτυξε και εξαφανίστηκε. Πώς εξαφανίστηκε, αφού εδώ είμαι, να με. Μη μου κάνεις τον τρελό. Όχι, δεν τον κάνω ακόμα, θείε. Τώρα θα τον κάνω τον τρελό. Τότε ποιος το πήρε. Πού να ξέρω, Μέντιουμ είμαι. Πολύ καλά, στην αστυνομία. Στην αστυνομία, θα τον κρεμάσω ανώμονα. Φωνάξτε όλες τις αστυνομίες. Φωνάξτε όλες τις αστυνομίες. Ομολόγησε, βρε, ομολόγησε. Τι να κάνω, ναι. Ομολόγησε. Ομολόγησε για το καλό σου, βρε. Για το καλό σου. Για να ξεμπερδεύουμε. Αντιά, σας παρακαλώ. Μην με φέρνετε βόλτα γιατί ζαλίζομαι να χαρίσω. Βρε, εσύ πες ότι το έκανες. Το έκανες, βρε. Και βλέπουμε για τα παρακάτω. Μαμά, σε παρακαλώ, μην το βασανίζεις άλλο. Δεν είναι δυνατόν να κάνει αυτό το πράγμα, Θανάσης. Έτσι, Θανάση, με. Έτσι όπως το λες, τι να κάνω, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Μου το αρκίζεσαι. Ευχαρίστω, να θάψω τη μάνα σου. Τώρα θα τη γρουσούσα, ρε γρουσούσα. Τι να κάνω, δεν έχω άλλη εύκαιρη. Όπω η αστυνομία, τρέχα, εξαφανίσου. Ξαφανίσου, θα σε πιάσουν, ρε, θα σε πιάσουν. Τι έκανα και θα με πιάσουν. Αχ, Παναγία μου, δεν ξέρω. Πήγαινε εσύ και ψυχραιμία, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, να μην σε καταλάβουν. Κι εγώ μαζί, βρε, κι εγώ μαζί. Καλημέρα σας, του κυρίου Μανάρη εδώ. Μάλιστα, τι θέλετε. Έφερα το λογαριασμό για τις ανθοδέσμες και τα καλάθια. Ποιες ανθοδέσμες και ποια καλάθια. Αυτά που παρήγγειλε ο κύριος Μανάρης στο Φλωράλ. Είναι 5 ντουζίνες γαρίφα, αλλά 6 με γλαδιόλες και 20 καλάθια με γαρδένιες. Έκαστοτε μάχια 25, το σύνολο 500 γαρδένιες. Ο άνδρας μου, ο κύριος Μανάρης. Μα τι λέτε τώρα, μαντάμ, αφού είμαστε σοβαρό μαγαζί. Και πού τα έστειλε τρομάρα του. Στο μαγαζί Όμορφη Νύχτα, στην Ανθή Αγγελίδου. Την ξέρετε βέβαια, και πρώτη φίρμα. Είσαι σίγουρος, βρε παιδάκι μου. Μα τι λέμε τώρα, μαντάμ, σας παρακαλώ, εμείς είμαστε καραντί μαγαζί. Ο άντρας μου. Βρε, εσύ τον ξέρεις τον άντρα μου. Sorry να πούμε, τον έκαψα τον άνθρωπο. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τον κύριο Νάντρα σας δεν τον ξέρω. Εγώ ξέρω τον κύριο Μανάρη, ο οποίος είχε έρθει και. Νάτος! Ποιος! Ο κύριος Μανάρης! Τώρα μας φώτισες! Μετά από 10 χρόνια εσένα περιμέναμε να μας τον συστήσει! Παιδιά, τι τρέχει! Θα μου πείτε να μάθω κι εγώ! Θα μου πείτε! Εσένα βρε να σου πει ο παπάς στο αυτί κακό! Θανάση, είσαι απέσιος! Μα γιατί, τι έκανα! Τι έκανες! Ήθελες και λουλούδια! Λουλούδια! Ναι. Να τα κάνω τι τα λουλούδια! Να τα στείλεις αυτή την τζόλα Τσολίδου, βρε! Εγώ! Ναι, αυτός δεν είναι, παιδί μου! Ναι, τώρα τι να πω εγώ! Αυτός είναι! Μόνο που να, την τελευταία φορά που ήρθε στο μαγαζί ήταν να πούμε. Λίγο πιο διαφορετικός, πιο συνιαρισμένος, πιο κυριλέναουμ. Εγώ. Εσύ βρε, εσύ. Μου ήθελε και τσαχπινιές. Πανάθεμάσαι. Μα τι λέτε τώρα, μαμά. Κάτσε, κάτσε. Άντε, παιδάκι μου, πέρασε μια άλλη ώρα, γιατί τώρα δεν υπάρχει φράγκο. Ούτε το μπουκέτο να σου πληρώσουμε, αλλά ούτε της μιας δραχμής τα για σε μια. Α, σου δώσω μια. Πάμε μέσα, πάμε. Κατάλαβα, σε τσουρούφλησα. Τι με έκανες, είπες. Με πετρέλαιο που λένε. Καλά ρε φίλε μου, και εσύ δεν προσέχεις.
Και δεν μου λες τώρα ποιος πληρώνει τα καψουρολουλούδα. Και εμένα τι με ρωτάς, που να ξέρω. Κατάλαβα. Κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε γκαραντί μαγαζί. Θα ξανάρθω. Θα επανέ. Θα επανέ. Στο καλό. Λίζα, πρέπει να με πιστέψεις, ε. Γιατί με αφώς το οργίζομαι, πώς το λένε. Μαμά, ο Θανάσης δεν μπορεί να ορκίζεται ψέματα. Γιατί, παιδί μου, άντρας δεν είναι κι αυτός. Το τηλέφωνο, βρε. Άσε, άσε, μην το παίρνεις. Εγώ γιατί είμαι εδώ. Ναι. Μια διευκρίνηση, παρακαλώ. Στην τούρτα που μας παρήγγειλε σήμερα το πρωί ο κύριος Μανάρης, δεν βγάζουμε το όνομα που πρέπει να γράψουμε πάνω. Τούρτα! Ποια τούρτα? Η τούρτα. Ποια τούρτα? Γράφει εδώ ένα όνομα που δεν το βγάζουμε καλά. Στην Ανθή γράφει, στην Ξανθή γράφει ή κάτι τέτοιο. Γαμπρούλη μου, για έλα εδώ παιδί μου να εξηγήσεις. Πού θέλεις να στείλουνε την τούρτα, στην Ανθή, στην Ξανθή ή στη μελαχρινή το χρέμι σου? Βασάς παρακαλώ, τι είναι αυτά που λέτε σήμερα? Τα ελαττήκαμε πια. Θα μας πείτε καμιά φορά, άντε έχουμε κι άλλη δουλειά. Μωρέ δεν πάτε στο διάλο κι εσείς και ακόμα παραπέρα. Ώστε έτσι πουλάκι μου, ε. Τι έτσι? Σ' αυτήν δεν ξέρουμε ποια είναι, τούρτες και λουλούδια και σε εμάς άγουρες βρωμοχλαμίδες. Ροδοχλαμίδες. Του γένους των μπανανοειδών. Ανοίχτε για κανένα λεξικό, ανοίχτε για κανένα. Κάτε χέρια σου. Να μην σε ξαναδώ στα μάτια μου. Λίζα. Δεν ακούω τίποτα. Και μου ορκίστηκες κιόλας. Να καθίσεις πάνω θεός. Έξω βρε. Έξω. Έξω. Ποτέ δεν θα ξεδίτα. Έξω. Τι άσε με να σου πω, Λίζα. Σάσου, Λίζα. Λιζάκι, πρέπει να σου μιλήσω. Θα μ' ακούσει. Δεν έχω να ακούσω τίποτα, δεν θέλω. Ναι, εσύ μπορεί να μην θέλεις. Εγώ όμως πρέπει να σου εξηγήσω. Να με εξηγήσεις, τι να με εξηγήσεις, μωρέ. Η μαμά έχει δίκιο. Δεν έπρεπε να σου είχα εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι είσαι διαφορετικός, αλλά είσαι κι εσύ ένας. Προ, Λίζα, άσε τι λέει η μαμά. Λίζα, θα μ' αφήσει να σου μιλήσω. Εδώ πρόκειται για παρεξήγηση. Υπάρχει μυστήριο. Μυστήριο, αλήθεια, υπάρχει μυστήριο. Και βέβαια υπάρχει μυστήριο. Εδώ μου λέτε ότι έκανα πράγματα που δεν έχω κάνει. Πράγματα που ούτε καν τα έχω φανταστεί. Άρα υπάρχει μυστήριο. Πάμε να τα πούμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, κατάλαβες. Έχουμε να πούμε. Πάμε να σε κεράσω ένα παγωτάκι και θα τα πούμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Φιλαράκο, για φτιάξε μας δύο. Απ' όλα. Πανεθνικά, ε. Μάλιστα. Μπορώ να πάρω και αυτά. Ελεύθερα. Σε ευχαριστώ. Κάτσε. Λοιπόν, Λιζάκη, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Μυστήριον πρώτον. Το αφεντικό μου λέει με κυνηγάει στους δρόμους, ενώ εγώ βρίσκομαι στο στούντιο. Μυστήριον δεύτερον. Εσύ με βλέπεις να σε κοιτάζω πίσω από τις βιτρίνες του μάρκετ, ενώ εγώ την ίδια στιγμή βρίσκομαι 5 χιλιόμετρα μακριά. Μυστήριον τρίτον. Ο μπάρμπας ο Χαράλαμπος με βλέπει να του αρπάζω κοντζάμ δαχτυλίδι, ενώ εγώ ούτε καν έχω περάσει από την πόρτα του κοσματοπολίου. Μυστήριον τέταρτον. Οι καλαθούνες και οι ανθοδέσμες. Μυστήριον έκτον. Πέμπτον. Έστω πέμπτον. Οι τούρτες. Και η τραγουδίστρια. Ποια τραγουδίστρια? Αυτή δεν. Άντε τώρα μην την πω. Γι' αυτό σου λέω υπάρχει μυστήριον. Εδώ το μυστήριον, εκεί το μυστήριον. Ο Θανάσης, πού είναι ο Θανάσης? Έλατε, πού είναι ο Θανάσης? Γι' αυτό σου λέω, βρε Λίζα, σου ορκίζομαι, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή τι θέλεις να πεις? Ότι όλοι εμείς είμαστε τρελοί και εσύ ο μόνος γνωστικός? Όχι ακριβώς. Τότε. Τότε. Τότε θα πρέπει κάποιος άλλος να τα έχει κάνει όλα αυτά. Κάποιος που μου μοιάζει. Φίλε, τα παγωτά, ε. Γίνονται. Τι θες να πεις δηλαδή, κάποιος σωσίας? Μπράβο, όπως το λες, κανένας σωσίας. Έτσι την πάτησε και ο Δίας. Τα παγωτά γεμίζονται. Ο ποιος? Ο σωσίας. Πρόσωπο από αρχαία κομμωδία του Πλάτου. Μεταμορφώθηκε ο Θεός Ερμής για να παρακολουθήσει τον Δία όταν έκανε στη μάνα του την ήρα απιστία. Πρόεδρος των Θεών ήταν κι αυτός. Τις έκανε τις λαβιές του. Διάβασε τα κανένα λεξικό, βρε Λίτσα. Τα παγωτά συμπληρώνονται. Βέβαια. Ένας σωσίας, μπορεί και τρομοκράτης, που μπορεί αύριο μεθαύριο να φάει και 5-6 υπουργούς και να τα ρίξει όλα πάνω μου. Και γιατί όλα αυτά? Ξέρω κι εγώ. Έτσι, για να με εκδικηθεί. Γιατί να σε εκδικηθεί, τι του έκανες? Πού θες να ξέρω, Λίτσα? Ίσως επειδή του μοιάζω. Βγάζεις άκρη με τους τρομοκράτες. Εδώ δεν βγάζει άκρη η κυβέρνηση. Θα βγάλω εγώ. Αμάν κινδυνεύω. Ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να κάνει αυτός ο άτιμος. Παιδί, τα παγωτά ολοκληρώνονται. Μπορεί και να μου ρηχτεί. Τι να σου κάνει? Αυτό που άκουσες. Αφού σου μοιάζει τόσο πολύ, από πού να τον ξεχωρίσω?
Αυτό αποκλείεται. Τα παγωτά αποπερατώνονται. Γιατί αποκλείεται? Γιατί αποκλείεται? Γιατί μόνο εσύ ξέρεις πως σε φυλάω εγώ. Κλείς τα μάτια σου. Λίζα, κλείς τα μάτια σου. Λοιπόν, ποιος ήτανε? Εσύ. Τα βλέπεις? Φύλαμε τώρα κι εσύ για να σιγουρευτώ κι εγώ ότι εσύ είσαι εσύ. Φύλαμε, φύλαμε. Τα παγωτά έφτασαν! Από ό,τι φαίνεται ο κύριος εδώ τη βρίσκει. Ποια βρίσκω? Φιλοσοφία δεν είναι τώρα το πράγμα, αφού κάθε μέρα εδώ τη στείνεται. Ποιος τη στείνει εδώ κάθε μέρα? Ο κύριος, εγώ. Ναι, φαίνεται τώρα σας πήραξαν το βισκάκι και παραγγέλνετε σκέτα χωνάκια. Λίζα, τ' άκουσες? Είναι φοβερό. Έρχεται εδώ και πίνει και ουσκάκια. Που εσύ ούτε τον βάζεις στο στόμα σου. Λίζα, αρχίζω να φοβάμαι. Καλά κάνεις και φοβάσαι. Αυτός ο άνθρωπος άρχισε να γίνεται επικίνδυνος. Πάμε να φύγουμε. Πού να φύγουμε? Γιατί να φύγετε? Γιατί μπορεί να ξανάρθει. Και θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις. Θανάση, μπορεί να είναι εγκληματίας. Εγκληματίας? Είδες που στα έλεγα, Λίζα. Έχουμε να κάνουμε με τρομοκράτες. Πάμε να φύγουμε. Και τα παγωτά, φάταση. Ύποπτος, ύποπτος. Κοίταξε να δεις, δεν τα πάω καθόλου καλά με τα τετράποδα. Εντάξει, κουλάρισε, κουλάρισε. Τι να κάνω? Να μην αγχώνεσαι, λέω. Εντάξει, κουλ, κουλ. Έτσι, μπράβο. Βρεάστο το και πες μου, το φέρε στο δαχτυλίδι. Βάλε την όπιστε μου, θα φτάσουμε και εκεί. Εντάξει. Τι εντάξει, τι εντάξει, που μου φύγει η μισή ψυχή. Μηδέν η απώλεια. Θα έχεις την άλλη μισή να παραδώσεις. Για να το ξέρεις, ρε, πως αν δεν σε πήγα ακόμα στην αστυνομία, το έκανα για να μην δε ζηλέψω την ανιψιά μου. Μπράβο, γράφεις μία. Θέλεις τώρα να καθαρίσουμε? Τι να κάνουμε? Α, είσαι και πόντιος. Να νετάρουμε, πώς το λένε, να το σπρεχάρουμε. Στο ομιλητό να ούμε. Α, θες να μιλήσουμε? Και τι να πούμε, βρε? Προχωρημένη κατάσταση να πούμε. Και πολύ φάση να την τσουλήσω. Τι να την κάνεις? Την κουβέντα, ρε, άσχετε, να την περπατήσω με πράσινο. Ωραία, περπάτα την. Ακούω σου πω, Θανάση. Και αυτό το Θανάσης, κόκκινη κάρτα, κομμένο, ε. Τι κόκκινη κάρτα? Σάκης, ωραίο όνομα, ε. Και βασικά ναούμε της πιάτσας και πολύ προχωρημένο, ε. Ορίστε. Για το Σάκης, λέω, μέσα. Δεν καταλαβαίνω, ξαναβαφτίστηκες. Έλα τώρα, ξανακάντηνε. Και μη μου βγαίνεις χωρίς φλάστη στροφή, γιατί τα ξέμε, πώς σου φαίνομαι. Ωραία, πώς να μου φανεί, στο δαχτυλίδι φτάσε, στο δαχτυλίδι γρήγορα. Εντάξει, κουλάρισε, για να πιάσει συχνότητα. Τι να πιάσω? Για στάσου, στάσου, έστες, πού τα γυαλιά σου, ρε. Πού τα γυαλιά σου, βρε στραβάδι. Τα έστειλα. Ένα Σάκης φοράει τζάμια επαφής, δικέ μου. Και μη μου πεις, κουφαίνω κόσμο. Τι γλώσσα μιλάς, μωρέ, και δεν σε καταλαβαίνω. Με σένα χρειάζομαι λεξικό. Λεξικό? Σφύρα μου time out να γελάσω. Μόνο όταν είσαι κοπάνη χρειάζεσαι να ανοίξεις λεξικό. Μπράβο, άκουσα και μια σωστή κουβέντα από το στόμα σου. Να σου ρίξω προπόνηση να στρώσεις? Όχι, για το δαχτυλίδι να μου πεις, πού το? Το στενόχωρο, εγώ. Τι εσύ? Σου έκανα μια ψιλοβούτα. Το βούτυξες δηλαδή? Ωραία, φέρ' το πίσω. Πλάκα μου κάνεις. Και το πρόσωπο? Ποιο πρόσωπο? Και μιλάμε για πολύ παιδί. Και η πρώτη γκόμενα να ούμε. Έχεις και γκόμενα, βρε. Δεν καταλαβαίνω. Να μην έχω. Τι λες, βρε μουλάρι. Σάκης είπαμε. Εντάξει, Σάκη μου. Εντάξει, Σάκη μου. Τις το έδωσες, έτσι είπες? Όχι. Τι της το έδωσες, ε. Δόξα σε ο Θεός. Το αμανάτεψα. Τι το έκανες? Το ακούμπησα αμανάτι για 10 κολοκοτρώνιδες. Τι κολοκοτρώνιδες μου λες, βρε? 10 τάλιρα, πώς το λένε. Πού το ακούμπησες? Στου Βαγγέλη του Γκαβούα. Δηλαδή φοράει το δαχτυλίδι με τον μπριλάντι ο Γκαβός. Έλα, Χριστέ και Παναγία, τι ακούω? Όχι! Το έχει στην από μέσα του. Έτσι του πισωγυρίσουμε τα 50. Συν 20 το φραπέ, το παίρνουμε πίσω. Φραπέ είναι η τόκη, αντιληπτός. Δηλαδή να δώσω 70.000 για να ξαναπάρω το δαχτυλίδι μου. Και τότε άστο! Να πιάσει αράχνες του Γκαβού. Θανάση! Θα σε σφάξω! Το είπαμε, Σάκης. Και μη μου το παίζεις εμένα σκουλικιάρικα, γιατί θα σου ανεβεί η πίεση, ε. Τολμάς, μωρέ, να μου μιλάς εμένα έτσι?
Κάντινε που σου λέω, κάντινε να σε πάω σε κάτι γυναικάκια περπατημένα να δεις τη ζωή ανάποδα, τούμπα. Δεν θέλω γυναικάκια εγώ, το δαχτυλίδι θέλω. Εσύ χάνεις. Τέλος πάντων, ρίξε μου τα 70 να στη φτιάξω. Δεν είσαι καλά. Θα πάμε δυο μας να το πάρουμε. Πρόβλημα. Γιατί πρόβλημα? Μεγάλο πρόβλημα σου λέω. Γιατί άμα σε δει ματσωμένο ο γκαβός θα γυρέψει 100. Σου μιλάω για πολύ γκαβή γάτα. Τότε να μου λείπει να πας μονάχος να το πάρεις. Δεν μου λες τι ώρα θα το φέρεις. Ώσπου να πεις το πάτερ ημών, ρίχτα. Και το πάτερ ημών θα σου πω και το να κάθεις το ήμουν θα σου πω. Θα είναι το φέρεις γρήγορα. Τα λεπτουδάκια μου. Αχ, τα λεπτουδάκια μου. Αχ, θα πού μου πώς βρε που θα μου πας τα τέσσερα. Το πάτερ ημών. Πάτερ ημών. Όσοι ψαλτάδικα, θρησκευτικά. Πάτερ ημών, ο Άντης ο Αργής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσο εν ουρανό κερδείς. Το δακτυλίδι ημών, το επιούσιον δώσει μην, σήμερα όλοι και όπες ημείς, τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίαμες. Καραλαμπέ, τι έπαθες? Μη με κόβετε, μη με κόβετε, προσεύχομαι! Τι συμβαίνει και μου κουβαλιθήκατε? Πολλά πράγματα συμβαίνουν, Χαράλαμπε, στο Θανάση μας. Αυτά μου λέγει η Λίζα μας σήμερα. Κινδυνεύει, Θεία, ο Θανάσης μας κινδυνεύει. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να τον βρει μεγάλος μπελάς. Τι μπελάς? Να τον πιάσουν και να τον χώσουν μέσα. Και άντε μετά να αποδείξει την αλήθεια. Μπορεί να τον χώσουν! Τέτοιο ρεμάλι που είναι. Τι φταίει ο Θανάσης? Τι φταίει ο Θανάσης? Άκου τι φταίει ο Θανάσης. Τι φταίει ο Θανάσης? Ένας που φταίει είναι ο άλλος. Ο άλλος ποιος άλλος? Ο άλλος που του μοιάζει, ο σωσίας του. Εκεί βρισκόσαστε ακόμα εσείς. Σας πούλησε και σας το παραμύθι ότι έχει σωσία. Ναι, γιατί εσύ τι φαντάστηκες? Ο ίδιος τα έκανε όλα, βρεκότες. Αυτός βούτυξε το δαχτυλίδι. Ποιος τότε? Ο ίδιος. Πότε? Τώρα μόλις. Έφυγε λίγο πριν έρθετε. Απορώ μάλιστα πως δεν τρακαριστήκατε στην πόρτα. Τι είναι, βρε κορίτσια, που βαθήκατε, κατάπιατε τη γλώσσα σας. Χαράλαμπε. Τι, Χαράλαμπε. Χαράλαμπε, κρατήσου με πέσεις. Κρατιέμαι, κρατιέμαι. Είπες ότι τώρα ήταν εδώ ο γαμπρός μου. Ναι, εδώ ήταν, του δώσα μάλιστα και 70.000 για να μου φέρει πίσω το δαχτυλίδι. Αχ, μα βρε παιδί μου, πώς είναι δυνατό να ήταν από εμείς τον αφήσαμε και οι δυο μας στο γραφείο του. Είναι δυνατό να είναι και εκεί και εδώ. Α? Δεν γίνεται. Γίνεται. Δεν γίνεται. Α, πιάστε με, πιάστε με. Α, πιάστε με, πιάστε με. Ησύχασε, θεία μου, ησύχασε. Είναι να ησυχάσω, είναι να ησυχάσω εγώ τώρα. Όχι, η καρδιά μου, η καρδιά μου. Η καρδιά μου. Τι έπαθω, θείος. Να φωνάξουμε γιατρό. Α, λέγε, μωρέ, λέγε, ποιος είσαι τώρα, ο Θανάσης που ξέραμε ή ο καινούριος Κοσκοτάς? Θανάση μου, είσαι εσύ. Και βέβαια είμαι εγώ, ποιος θες να είναι? Και το δαχτυλίδι, ούτε το δαχτυλίδι. Δαχτυλίδι, ποιο δαχτυλίδι? Το δαχτυλίδι, μωρέ, που σου δώσα 70.000 που μου γύρεψες για να πάω να το φέρεις. Εμένα μου δώσες 70.000. Α, παιδιά, ο θείος δεν είναι καθόλου καλά, ε. Εσένα, μωρέ, εσένα, πριν από λίγο εδώ δεν ήσουνα. Εγώ, εσύ βέβαια, και μετά πήγες στον καβό. Εγώ πήγα στον καβό. Α, μητέρα, ο θείος θέλει γιατρό, ο θείος. Εμένα γιατρός. Καραλαμπάκι μου, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Αυτός ο άλλος υπάρχει. Για μια στιγμή για να το καταλάβω. Ήρθε εδώ αυτός που μου μοιάζει? Μόλις τώρα έφυγε, αγάπη μου. Και τον είδατε? Δεν προλάβαμε, έφυγε λίγο πριν πούμε. Και πώς ήτανε, πώς ήτανε? Ίδιος κόπανος σαν και σένα. Α, τον καημένο. Τέτοια ομοιότηση. Μα είναι τρομερό. Κατάλαβες δηλαδή, δεν μας έφτανε ο ένας που τον έχουμε στα πόδια μας, τώρα τον κάναμε σοδιά και διπλό. Αχ, αέρα, κάντε μου αέρα. Τέτοια ομοιότηση, τέτοια ομοιότηση. Τι σου κάνει, φίλε μου, η τεχνολογία? Εντάξει, Λίζα. Ηρέμησες τώρα? Ξέρω εγώ, βρε Θανάση μου, τι να σου πω κι εγώ. Τα έχω χαμένα με αυτή την ιστορία. Πάω να τρελαθώ δηλαδή. Δεν θα πας πουθενά. Να δεις ότι αυτός ο άτιμος δεν θα τολμήσει να ξαναεμφανιστεί. Πού το ξέρεις? Δεν το ξέρω, το φαντάζομαι. Δεν μπορεί, κύριε, συνέχεια το ίδιο κόλπο. Κάποια στιγμή θα σε πιάσουμε. Ποιον πιάσανε? Πιάσανε κανέναν? Όχι, τους μικρούς τους πιάνουνε. Οι μεγάλοι τους ξεφεύγουνε. Δεν μου λες? Θέλεις να πιούμε μια μπυρίτσα εδώ? Α, μας περισσεύουνε δηλαδή. Έλα, βρε Λίζα, θα χαθούμε τώρα για μια μπύρα και ένα μεζεδάκι στα δύο. Πάμε, βρε, να κάνουμε κι εμείς τη μεγάλη ζωή, έστω με μια μπύρα και ένα μεζεδάκι. Πάμε. Ευρώπη, παιδί μου, Ευρώπη. Προχωράμε ακάθεκτη
Για το 92. Μόνο για το 92 και για το 2000, Θανάση μου, για το 2000. Πάπα πολιτέ. Παρακαλώ. Καλό στο φιλαράκο. Φιλαράκο μου, θερμά σε παρακαλώ. Δύο μπλίτσες, ένα σουβλάκι με διπλό σερβίτσο. Α, το θέλατε σε διπλό. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Α, και πού σε φιλαράκο. Στην σος, ε. Ποια σος? Στην αποτέτσια. Όχι οικονομίες, δεν χρεώνεται. Όχι, αυτή δεν χρεώνεται. Ρίξε λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Θα σας τη φέρω με το καροτσάκι την αποτέτεια. Ναι, ναι, ναι. Τη βάψαμε. Σουβλατζίδες. Συμπαθέστατο ανθρωπάκι. Αυτό θα πει ζωή. Να έχεις τη γυναικούλα σου, το τραπεζάκι σου, το σουβλάκι, την πυρίτσα σου. Έτσι, Λίζα μου. Ναι, Θανάση μου, ναι. Και πού να κερδίσω και στην τηλεόραση. Στην εκπομπή πέστα και πάρτα. Τότε θα δει ζωή που θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Μέχρι μηχανάκι θα αγοράσουμε. Βέσπα. Ξέρεις από βέσπα? Κάποτε ήξερα. Α, Λιζάκι. Εδώ είστε βρε μανάρι, ούτε παραγγελία να είχα. Κύριε Γέννη, καλημέρα σας. Να σας συστήσω. Από εδώ η γυναίκα μου. Λίζα, ο κύριος Μπερδεμπέσης, ε. Χάρηκα. Και εγώ. Βρε μανάρι, ορίστε. Έχεις σπιτιά γραφείου? Και βέβαια έχω. Ποιος ανοίγει κάθε πρωί? Επιτέλους έκανες μια σωστή δουλειά. Έλα να μου ανοίξεις, γιατί ξέχασα μέσα κάτι μακέτες. Μάλιστα. Και πρέπει να σπάω σε έναν πελάτη. Όπως θέλετε, ναι. Λίζα, δεν θα αργήσω, ε. Πάω να πάρει τον πελάτη να τον πάει στις μακέτες. Τι λέω. Δεν θα αργήσω, Λίζα. Όταν έρθει το σουβλάκι, δώσ' του να καταλάβει, ε. Συγγνώμη, κύριε μου. Ναι. Και εμένα φύλαξέ μου λίγο σως. Εντάξει, Θανάση, εντάξει. Σουλάγανε οι ώρες. Μέχρι να ξανάρθω back to you, φρικάρισα. Τι έκανες? Τίποτα, φρικάρισα. Μου την έδωσε. Πώς το λένε, παιδί μου? Φρικάρισα. Θανάση, άλλαξες ρούχα? Ναι, βέβαια. Τα άλλα με κόβανε εδώ στις μασχάλες. Και εκτός αυτού ήταν και καρεκλάτα, ε. Ενώ αυτό εδώ, για πρόσεξε, σκέτο φρικιό. Πώς σου φαίνεται? Τι σκέτο? Τίποτα, πως το κάνω explain μετά. Και τα γυαλιά σου? Τα πέταξα. Γιατί τα πέταξες? Για να σε βλέπω καλύτερα, αγάπη. Με συγχωρείς, γιατί δεν βλέπεις ούτε τη μύτη σου. Καλύτερα. Μύτη είναι αυτή. Και πώς βλέπεις? Με τη φαντασία μου, μωρό μου ατελείωτο. Δεν είμαστε καλά. Σε βλέπω αμαζόνα στη λάτη να τρέχεις στο Τέξας και να καθαρίζεις πιστολέρος. Σε βλέπω σπανιόλα γκόμενα να χορεύεις καστανιέτες και να λιγοθυμάνε οι τάβροι. Σε βλέπω Μπον Ντέρεκ να κουνάς το δαχτυλάκι σου, για να μην πω και τι άλλο σου, και να παθαίνει την πλάκα της ζωής του ο έτσι σου. Ο ποιος μου? Ο έτσι σου, ο δίπλα σου. Εγώ ρε μανάρι μου. Δεν το ξέρω ότι είσαι και εγώ. Ύστερα από 10 χρόνια τώρα το ανακαλύπτω. Μηδέν η ζημιά και γράφτηνε στο χιόνι. Και ο Κολόμβος έκανε 3 ολόκληρα χρόνια να ανακαλύψει την Αμέρικα.
και αυτό το έξτρα χεράκι σου που είναι φτιαγμένο μωρό μου για να φοράει μόνο διαμάντια και σου μιλάω για πολύ χέρι δηλαδή, ε. Θανάση μου, τρελάθηκες. Όχι, δεν τρελάθηκα, αποτρελάθηκα. Την έχω και πολύ βαγγωμένη μαζί σου να πούμε. Έτσι ξαφνικά. Ποτέ δεν είναι αργά για να τη βρούμε. Είσαι να τη σπινάρουμε. Τι να κάνουμε. Τι τούρμπο λέω να τη σπινάρουμε και να ξαμολυθούμε. Ριβιέρα, Μοντε Κάρλο, Πορτοφίνο, Πορτογερμενό. Είσαι, σου μιλάω για πολύ φάση, με πιάνεις. Έτοιμα. Τι είναι αυτά ρε δικέ μου. Το σουβλάκι με τη σάλτσα ρετάλι που ζητήσατε. Εγώ. Τι λες ρε δικέ μου. Για τουρίστες από το αμάν μας πέρασες. Πάρτα από εδώ σε παρακαλώ. Πάρτα να μην τα βλέπω. Αστακός υπάρχει. Και βέβαια υπάρχει. Ρίξε μας. Ψαρονεύνη περπατάει στην πιάτσα. Της ώρας. Φέρε μας. Τι το καθυστερείς. Σολωμός τσιγαράτος. Υπάρχει, αλλά καλού κακού δεν ρίχνετε μια ματιά στον κατάλογο. Ρε άσε το σπρέχε και φέρε μου σου λέω και πού σε δικέ μου. Και καμιά μπουκάλα ευγενές ποτό με τις σόδες του και τα παγκάκια του. Άντε μπράβο μα. Και πάρτα από εδώ. Πάρτα γιατί φρικάρω. Μάλιστα. Τι να σου κάνει κι αυτός. Το παίζει μικρόβιο. Τι κάναμε. Παραλίδες. Δεν μου λες τις υπαλάβωσες. Ή σου πέσε κανένα λαχείο. Μου πέσε. Ο πρώτος αριθμός. Εσύ που σε κρατάω δίπλα μου, που σε έχω κοντά μου, που μυρίζω το άρωμά σου. Ε. Θανάση μου, όμορφα που τα λες καμιά φορά. Αλήθεια που τα βρίσκεις. Έχω στόκ. Σου αρέσω. Πολύ, ναι, πολύ. Μου θυμίζεις το Μίκι Ρούρκ στις 9,5 εβδομάδες που είδαμε στο βίντεο. Και εσύ, τι διαφορά έχεις από την Κιμ Μπάσιγκερ που μας κάνει την αφρά την κόμενα. Μου ρεγράφτηνε κι αυτή είναι στο χιόνι. Σε επιτέλους, Θανάση, άλλαξες λιγάκι. Έτσι, μπράβο. Να δούμε τη ζωή πιο νόστιμη, πιο χαρούμενη. Με άλλο μάτι. Να τη βλεφαριάσουμε. Τι είναι αυτό. Το ουίσκι σας, κύριε. Τέτοιο φθινιάρικο. Πάρ' το από εδώ, φέρε άλλο. Απ' τα ακριβά το ακριβότερο. Πάρ' το από εδώ, πάρ' το. Μα το ανοίξαμε το μπουκάλι, κύριε. Κέρασέ το στα παιδιά του μαγαζιού από πάρτι μου. Πάρ' το, σε παρακαλώ. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Μικρόβιο, αλλά συμπαθέστατο. Α, και πού είσαι, παιδί. Μάλιστα. Ετοίμασέ μας τα φρούτα μας. Αβοκάντο και ανανάδες. Έλα, έλα, έλα. Μάλιστα, κύριε. Αμάν. Τι έγινε. Ξέχασα να του πω να φέρει μουστάρδα. Γαλλική και καυτερή ξέχασα. Μα εσύ τη μουστάρδα δεν τη βάζεις στο στόμα σου. Λάθος. Η ζωή, το φαΐ και οι γυναίκες πρέπει να καίνε για να τα απολαύσεις. Πρέπει. Θανάση μου. Αγάπη μου. Πάω να τη φέρω μόνος μου γιατί αυτό το μικρόβιο θα την ξεχάσει. Ναι. Πάω. Όχι, Θεέ μου, όχι, δεν είναι δυνατόν. Τι δεν είναι δυνατόν. Όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι. Τι έχεις, Λίζα. Θεέ, άλλαξες πάλι ρούχα. Άλλαξα ρούχα και πότε να τα αλλάξω τα ρούχα. Στο γραφείο πετάχτηκα. Δεν πετάχτηκα σε τη Ματζίδικο. Και τα γυαλιά, τα γυαλιά, ξανάβαλες τα γυαλιά σου. Γιατί, τα έχω ξαναβγάλει και ποτέ μου. Εγώ άμα βγάλω τα γυαλιά μου είμαι ικανός να περάσω μέσα από το βάρι. Μα τι είναι αυτά, γιατί τα κουμπίσανε στο τραπέζι μας. Πού είναι το σουβλάκι μας, οι μπύρες μας. Αυτό τι είναι αυτό. Το ουίσκι σου, Θανάση μου. Το ουίσκι μου. Έχω ξαναπιεί εγώ ποτέ ουίσκι. Αφού μυρίζει κόριτσο. Βλέπετε μαζί δεν το παράγειες πριν από λίγο. Εγώ. Ναι. Λίζα, είσαι με τα καλά σου, τρελάθηκε. Θανάση, είναι τρομερό. Ποιο είναι τρομερό, Λίζα μου. Θανάση, δηλαδή δεν τα παράγγειλες εσύ όλα αυτά. Εγώ. Πώς θα είμαι εγώ, αφού εγώ ήμουν στη δουλειά μου, στο γραφείο. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι τρομερό, Θανάση μου. Ξέρεις τι έγινε τώρα που έλειπες. Τι έγινε, Λίζα μου. Ήταν εδώ ο άλλος. Ο άλλος, ποιος άλλος. Αυτός που σου μοιάζει. Ο άλλος. Α, τον άτιμο. Α, δηλαδή θέλω να πω αυτός που... που μακάρι να το μοιάζεις. Εσύ τι έκανες, Λίζα. Τι θέλεις να κάνω, όλο αυτός μιλούσε. Και τι σου λέγε. Άστα, καλύτερα να τα ξεχάσω. Αγαπητέ κύριε,
Ποιος είναι ο αγαπητός? Το προσωπικό του καταστήματος, για να σας ευχαριστήσει για την ευγενική σας προσφορά, θέλει να πιει μαζί σας το ποτήρι αυτό στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Στην υγειά μου, γιατί στην υγειά μου? Γιατί εσύ τους κέρασες? Εγώ, πότε τους κέρασα εγώ? Τώρα που έλειπες. Έτσι αφού έλειπα, πώς τους κέρασα? Δηλαδή, ο άλλος. Ο άλλος. Τώρα δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, τι γράφει ο λογαριασμός? Ποιο λογαριασμό? Αφού ήρθατε προλίγου στο ταμείο και το πληρώσατε. Μάλιστα, αφήσατε και ένα μπουρμπάρ τόσο παχυλό που είχαμε να δούμε από τότε που ερχόταν εδώ ο Κοσκοτάς. Να είστε καλά. Τι καλά, πώς καλά. Μόνο όταν φύγω από εδώ μέσα θα νιώθω καλά. Πάμε, Λίζα, πάμε. Τέλος πάντων, πάμε. Πάμε, σε παρακαλώ. Με συγχωρείτε, κυρία. Ορίστε. Ένας καθόβλακας που καθόταν εδώ με μια κυρία. Πού είναι? Ποιος? Ένας καθόβλακας. Α, έφυγε προλίγο με την κυρία. Έφυγε. Πότε έφυγε? Γιατί έφυγε? Ξέρω και εγώ, ούτε και εγώ το κατάλαβα. Έφυγε, γύρισε, ξανάφυγε, ξαναγύρισε. Α, του χτύλους. Α, σας παρακαλώ, χτύλους. Ίσα ίσα που ήταν πολύ ανοιχτοχέρης. Ένας τέτοιος την ημέρα την ακρίβεια κάνει πέρα. Με συγχωρείτε, αφεντικό σας είναι? Λέω, αφεντικό σας είναι, γιατί πολύ του πήγαινε. Α, το κτίνος, θα το καθαρίσω! Ακουμπήστε πάνω μου, κύριε. Μάρκο Στραβωμάτι με λένε εμένα. Όνομα και πράγμα. Καλά το όνομα, το πράγμα γιατί? Βλέπω μέσα στη νύχτα σαν αστραπή. Άντε λοιπόν να φωτίσεις την κατάσταση να δούμε τι θα κάνουμε, άντε να σε δω. Είμαι ο πρώτος και ο μοναδικός. Το ξέρω αυτό, μου το είπανε, έμαθα ότι είσαι τσίδας, γι' αυτό ήρθα σε σένα. Πολύ καλά κάνατε. Όλα τα βρίσκω, όλα τα ανακαλύπτω, όλα τα ξεσκεπάζω. Άντε, άντε να σε δω. Για τη μεγάλη ληστεία στην τράπεζα. Έχετε ακούσει? Ναι, ναι, κάτι πήρε τα αυτή μου. Εγώ. Εσύ τι έκανες? Το δράστη. Τον έπιασες? Όχι, αλλά μα μου την είχαν αναθέσει, θα τον ανακάλυπτα. Αστραπομάτης βλέπετε. Α, καλά. Κι εγώ αν είχα προπέλα στον κόλο μου θα ήμουν τρεχαντήρι. Πρόσεξε λοιπόν. Προσέχω. Οι κεραίες μου πάντα σηκωμένες. Τι έχεις και κεραίες? Με τι ιστορία με περιπολικό έπλεξα. Λοιπόν, ένας τζερμιάς που μοιάζει του άντρα της ανιψιάς μου. Του Θανάση του άσχετου. Του άντρα της ανιψιάς σας? Ναι. Εκείνου του άσχετου? Ναι, τον ξέρεις? Όχι, κύριε, αλλά δουλεύουν οι κεραίες μου. Αφού σας τόνισα. Αστραπομάτης. Αυτός λοιπόν ο Τζερέμες. Ο Θανάσης. Ο άνδρας της αδιψιάς σας. Όχι, ο άλλος είναι. Αυτός που μοιάζει με το Θανάση μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε, τι καψόνια μου κάνει. Μου αρπάζει χρήματα, μου αρπάζει δαχτυλίδια. Τόσο που με κάνει να πέφτω στη ρούμπα σαν το χάνω νομίζοντας ότι είναι αυτός. Φως φανάρι. Είναι ο άλλος. Καθαρή περίπτωση ντούπλιφας. Την έχω μελετήσει και στο βίντεο. Ας το βίντεο να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να τον πάρεις από πίσω. Σας παρακαλώ, κύριε. Με πράκτορα μιλάτε. Δεν μιλάτε με τραβεστή. Γιατί με τραβεστή? Πού πάτε να τον πάρω από πίσω? Λάθος πόρτα χτυπήσατε. Βρε το Θανάση, τον άντρα της αγιψιάς μου θέλω να πάρεις από πίσω. Πάσε καλό σου. Μάλιστα. Τώρα σας έπιασαν καλά οι κεραίες μου. Θέλω καθαρή δουλειά. Θα την έχετε. Στη διαφημιστική εταιρεία Μπερδεμεσέξ δουλεύει. Ο άλλος. Όχι, μωρέ. Αν ήξερα που δουλεύει ο άλλος, θα πήγαινα να τον έπιανα μονάχος μου. Σε σένα δαρκόμουν. Ο δικός μας ο Βλάκας δουλεύει εκεί. Πρόσεξε, Αστραπομίτη, μην τα μπερδέψεις. Σας παρακαλώ, κύριε. Όχι προβοκάτσια στο όνομά μου. Αστραπομάτης είπαμε. Μωρέ, τι μάτι, τι μύτη κοντά είναι. Άντε να δούμε. Τι να δούμε, πώς να δούμε. Έτσι. Τι έτσι? Χωρίς χρήματα. Σας εξήγησα, κύριε. Με πράκτορα μιλάτε. Όχι με λεωφορείο, χωρίς πράκτορα. Α, θες και προστάντζα. Βέβαια. Πώς θα δουλέψουν οι κεραίες μου χωρίς μπαταρίες? Μάλιστα. Αυτό. Ούτε για 5 βόλτ δεν θα είναι. Θα πουλήσει ένα χρόνο, θα σε έχω πια ξεχάσει. Ποια συνήθεια μου έχεις γίνει και αυτή θα μου περάσει. Και αυτή θα μου περάσει. Το πουλήσει ένα χρόνο, θα σε έχω πια ξεχάσει. Τώρα θα μου εξηγήσεις γιατί κουβαληθήκαμε εδώ, Λίζα. Θέλω να βεβαιωθώ αν εσύ είσαι εσύ και αν ο άλλος που λέμε είναι κάποιος άλλος. Και βέβαια είναι. Διότι αν αυτός είναι εγώ, τότε εγώ ποιος είμαι?
Θα μας το πει αυτή. Τη στέλνεις τις γαρδένες με τα καλάθια. Λίζα. Η δικιά σου. Ορίστε. Κατάλαβα. Άσε να μην σου κάνουμε και ζημιές. Τώρα αυτά για ποιον τα λέει. Εμένα ρωτάς. Πού θες να ξέρω. Για να τα λέει. Κάτι ξέρω. Αφού ξέρει ρώτα αυτήν. Γιατί ρωτάς εμένα. Αυτό θα κάνω. Τι να κάνω? Σήκω! Γιατί να σηκώθω? Να πάμε να τη ρωτήσουμε. Βρε Λίζα, είσαι με τα καλά σου. Ρε σήκω που σου λέω, πάμε. Α, καλησπέρα σας. Καλώς τους. Τρέχει τίποτα? Με συγχωρείτε κυρία μου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Δημοσιογράφος, κοίτα να δεις. Αν είναι για συνέντευξη, μόνο με το μάνατζέρ μου και ό,τι πει η εταιρεία μου. Άσε, τα ξέρουμε. Όχι κυρία μου, για κάτι άλλο σας θέλω. Τον άντρα μου, τον ξέρετε? Τον άντρα σας, ποιος είναι ο άντρας σας? Εγώ εδώ. Αυτός. Το κύριο, κάτι μου θυμίζει βέβαια, αλλά δεν μπορώ να πάρω και όρκο. Φέρνει βέβαια με κάποιον πολύ καψούρι με μένα. Αυτός είναι? Όχι, είναι σαν να μου δείχνει σκέτο γυαλί και θες να μου το πασάρεις για διαμάντι. Τα τρώμε τώρα αυτά, δεν τα τρώμε. Πάντως κυρία μου, του μοιάζει, ε? Είπαμε, φέρνει. Κοίτα να δεις, και στη δικιά μας φάση, ξέρεις πόσες τραγουδίστρες κυκλοφορούν στην πίστα. Η Ανθή, η Αγγελίδου όμως, είναι μία και παραμένει. Μάλιστα. Εντάξει? Εντάξει κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, με συγχωρείτε τώρα, έχουμε και πρόγραμμα. Ναι, ναι, πέρασε. Εγώ σας ευχαριστώ και ας με είπατε σκέτο γυαλί. Δεν μου λες τώρα κατάλαβες τίποτα. Τι να πω, ανεξήγητον. Απ' τους άντρες που γνώρισα, έχω βγάλει συμπέρασμα κι ο καλύτερος άντρας θέλει κρέμασμα. Απ' τους άντρες που γνώρισα, έχω βγάλει συμπέρασμα κι ο καλύτερος άντρας θέλει κρέμασμα. Είναι άλλος, μαμά. Σίγουρα είναι άλλος. Αχ, μαμά μου, μαμά μου, να ξέρεις τι όμορφα που μιλάει αυτός ο άλλος. Σοβαρά, παιδί μου. Εγώ τι να σου πω από αυτά που μου έχεις πει, χωρίς να τον ξέρω, τον έχω συμπαθήσει κιόλας. Μην ανησυχείς, καλομελέτα και έρχεται. Αυτός, μαμά μου, με τη φόρα που έχει πάρει, σιγά σιγά θα μπει και μέσα στο σπίτι μας. Τι μου λες, ο προγκομένος μας που είναι, μπορείς να μου πεις? Κάπου εδώ γύρω πετάχτηκε να αγοράσει καινούριο βιβλίο. Αχ, αυτά τα βιβλία τον έχουν αποβλακώσει. Πάω να τον φέρω, μαμά. Άντε πουλάκι μου, γρήγορα. Όσο τελειώσω κι εγώ το φτιάξουμε το πρόσωπο μου. Εντάξει. Στο καλό πουλάκι μου, στο καλό. Προσωπάκι μου. Τραβήξου λίγο, Χριστιανέ μου. Από πάνω από το κεφάλι μου ήρθες να σταθείς. Ναι, αλλά τι κεφάλι, ε! Αμπάση είσαι. Τι φταίει το κεφάλι μου, μήπως δεν σ' αρέσει? Πρώτο πράγμα, να το μερεμετήσω. Τι να το κάνεις? Λέω να βοηθήσω να γίνει ακόμα πιο όμορφο, Μα, ώστε ξέρεις και από μακιγιάζ, από πότε, Από πάντα. Ο Βανζέλ, πολύ δικός μου, Έτσι, μπράβο. Απαλά, απαλά. Ο Βανζέλ είμαι. Λοιπόν, πώς πάμε, μπιμπικιάσαμε ή ακόμα? Ωραία, ωραία. Σε παρακαλώ, με πασάληψες. Δεν μου λες, Θανάση, πολλές σιριμόνιες μου κάνεις σήμερα. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, είναι πολύ άδικος ο κόσμος, Τι άδικος?
κολλάει σε κάτι ιδέες. Σου λέει, η γυναίκα έτσι και περάσει μια ορισμένη ηλικία χάνει το ενδιαφέρον της. Τρίχες! Η γυναίκα είναι σαν το παλιό κρασί. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο ζητιέται περισσότερο. Παράδειγμα, το λέει και το τραγούδι. Οι σαραντάρες ίσον δύο εικοσάρες. Και οι πενιντάρες? Πάρα πολύ απλό, όσο δύο εικοσπεντάρες. Σαν καλά τα λες. Και βέβαια τα λέω καλά. Να εσείς να πούμε, έχετε εγκαταλείψει τον εαυτό σας πάρα πολύ νωρίς. Άδικο! Αχ, να ξέρεις τι ήμουν στα νιάτα μου εγώ, μπουμπόκι! Πώς δεν το ξέρω, φταίτε όμως κι εσείς φταίτε, δεν προσέχετε καθόλου τον εαυτό σας. Μα με έφαγε η κουζίνα. Φάτε την κι εσείς. Πώς να τη φάω, γίνεται? Πώς δεν γίνεται, με ένα χτένισμα πιο νεανικό, με ένα φόρμα πιο τολμηρό, με ένα άρωμα πιο μεθυστικό. Θανάση, δεν σε αναγνωρίζω καθόλου σήμερα. Κι εγώ, σας βλέπω με άλλα μάτια. Έλα βρες, θα δεν τρέπεσαι. Είσαστε μια γυναίκα που θα μπορούσε να συγκλονίσει έναν άντρα. Ας το διάλο. Μια γυναίκα που έχει ακόμα δικαιώματα στη ζωή. Θανάση, πρόσεξε. Εγώ δεν θέλω και πολλά πολλά για να ανάψω. Λοιπόν, αυτό σκεφτόμουν και εγώ πριν από λίγο, που έβλεπα κάτι καταπληκτικά υφάσματα. Τι υφάσματα? Ναι, ναι, εδώ πιο κάτω. Ναι. Ένας ναυτικός είχε μέσα σε μια βαλίτσα κάτι λαθρέα γιαπωνέζικα υφάσματα, Σας μιλάω για μούρλια υφάσματα. Είχε μάλιστα ένα κιτρινούλι με κάτι γαλάζια χρυσάνθεμα και αμέσως σκέφτηκα εσάς. Εμένα? Εσάς. Έλεγα ένα τέτοιο ύφασμα, έτσι χιτό απάνω σας, θα τόνιζε περισσότερο τις υπέροχες γραμμές σας. Πού το μπορεί να το δω? Τάση κρυμμένα. Αφού σας είπα, είναι ελαφρέα. Να είχα σκέφτηκα λεφτά μαζί μου, να σας το αγόραζα. Είναι ακριβό. 20 ζητάει. Αλλά με ένα 10.000 του το έχουμε πάρει. Βρε Θανάση, άμα σου δώσει τα λεπτά θα πάω να μου το πάρει. Λοιπόν, θα με κάνατε ευτυχισμένο εάν σας έβλεπα να το φοράτε. Πάρε. Εχθές το βράδυ από το Θανάση τα πήρα. Α, δεν κατάλαβα. Πήγατε με κανέναν Θανάση? Καλέ, όχι στα χαρτιά στο κουμκάν, το πες με Θανάση. Τρέχα γρήγορα, βρε, μήπως προλάβει καμία άλλη και μου το πάρει. Πώς μη φοβάστε. Ρε, είσαι ένας εσύ. Είμαστε, είμαστε. Αλλά θέλουμε τον τρόπο μας. Πάω. Πώς φαίνομαι, ωραία, ε? Ευχαριστώ πάρα πολύ, κουκλίτσα μου, ευχαριστώ. Δεν ήταν. Ποιος? Ο Θανάσης. Θανάσης, ποιος ήταν ασκαλέ, αυτός ήταν προηγουμένως εδώ. Και μάλιστα σου έχω μία έκπληξη. Έκπληξη, τι έκπληξη? Ω, καημενούλης μου, σκίστηκε να μου μιλάει για αυτά, για τα... Αλλά καλύτερα άστα, θα δεις, θα δεις. Μεσαιωνικός ύμνος, Θεοντόρ Έστεν. Το βρήκα, ε! Ξέρετε πόσο καιρό το γύρευα. Πού το? Να το! Τι είναι αυτό? Το βιβλίο που γύρευα. Πρέπει να το μελετήσω. Μου είπανε πως έχει πολλή φιλοσοφία μέσα, Για το ύφασμα? Το ποιο? Το κιτρινάκι το ύφασμα με τα γαλάζια χρυσάνθεμα μέσα. Λίζα, τι λέει η μάνα σου? Πρέπει τώρα δεν μου λέγεις για το χτένισμα, για το άρωμα, για το φόρεμα. Λίζα, η μητέρα δεν είναι καθόλου καλά η μητέρα, να φωνάξουμε γιατρό. Βρε παλιοκέρατα, δώσε μου τα 2-5 χίλια, διότι θα σε πνίξω. Μαμά, σε παρακαλώ, μαμά. Για όνομα του Θεού, μας ακούει ο κόσμος. Ποια 5 χίλια? Αυτά που σου δώσα, βρε. Πότε? Μαμά μου, στάσου ένα λεπτό, στάσου. Είπες πως ήταν τώρα εδώ και σου μίλαγε. Ναι, ήταν εδώ και μου μίλαγε. Και τι δεν μου έλεγε. Και πού να ακούσεις τι μου έλεγε. Εγώ, άλλη έννοια δεν είχα. Βρε, μαμά, μαμά μου, σταμάτα. Την έπαθες κι εσύ. Την έπαθα. Ναι, την έπαθες. Σου μίλαγε ωραία, δεν είπες? Ναι, αλλά μου φάγει τα 10 του Θανάση όμως. Μαμά μου, κατάλαβες τώρα. Ήταν ο άλλος. Α, τι ναι. Σκώσε, βρε, σκώσε. Ας μου μίλαγες κι εσύ, βρε, τόσο όμορφα. Ας με πασπάτευες κι εσύ όπως ο άλλος και θα σου δίνα 20.000. Βρε, χαμένε, χαμένε. 2 επί 25. 2 επί 25. Και σου κάνω και σκόντο, Αλλά να σκάει 10 ολόκληρα χιλιάρικα. Εσύ ένα που σου πάει 70. Άλλο εγώ. Εγώ έχω. Έλα, θεί.
Κύριε μου, έλα, μη μου συγχύζεσαι. Όσο εδώ ήταν τέρμα, η δράση του Φαντομά τελειώνει. Πώς τελειώνει δηλαδή? Δηλαδή. Εδώ τον έχω. Τον έπιασες, μωρέ. Όχι ακόμα, αλλά όπου να είναι, το μυστικό μου όπλο λέγεται Αστραπόγιανος. Κασέτα είναι. Τι είπα, Αστραπόγιανος είπα. Ναι. Όχι, Αστραβωμάτης. Όνομα και πράγμα. Τι φανάει ο Τζέιμς Μποντ. Είναι ο πιο διαόλεμένος δέντεκτη του κόσμου. Πώς θα τα καταφέρει? Ποιος ο Αστρα... Ο Μύτης. Φρύδης. Μάτης. Αν είμαστε καλά, αν θα τα καταφέρει, λέει. Θείε, ο Θανάσης το ξέρει. Όχι ακόμα, χθες τον άβλωσα. Και σήμερα ακτελεί δρομολόγιο. Ορίστε, συμβαίνει τίποτα κύριος? Δουλειά σας, δουλειά σας. Ναι. Πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας, αφού μας ενοχλείτε? Ορίστε. Καλό, καλό. Και βέβαια καλό. Για να το διαλέξουμε καλό θα είναι. Σε παρακαλώ. Υπάρχει εδώ κανένας κύριος Μανάρης? Μανάρης, εγώ. Το τηλέφωνο. Αμέσως. Ένα λεφτό, κούκλα. Εντάξει, Λίζα, καλά έκανες και μου το πες. Πολύ καλά έκανε ο θείος Χαράλαμπος που έβαλε detective. Να ησυχάσουμε, βράδερφε. Άντε, γεια. Συμβαίνει τίποτα, κύριε? Όχι, αλλά θα συμβεί στο κύριος Μανάρης. Μάλιστα, είμαι. Και όταν λέμε Μανάρης, εννοούμε ο αληθινός ή ο γιαλατζή? Όχι, ο αληθινός είμαι. Τι θέλετε? Από σας τίποτα, από τον άλλο Μανάρη ζητά όπολα, δεν ξέρω αν με εννοήσατε. Α, είστε. Με εννοήσατε? Πώς αλίμονο, είστε όλος μυστικότητα. Εβάσαι ακόμα, ρε Μανάρη. Πού θέλετε να είμαι, δεν φωτογραφίζω. Παράτα το όλο και πάμε στο γραφείο. Δικό σου? Όχι, δικό σου, μυστικός. Σε λίγο έρχονται οι Αμερικάνοι για να δούνε την καμπάνια που φτιάξαμε για τις πίπες. Αν δεν την εγκρίνουνε, χάθηκες. Γιατί? Γιατί χάθηκες, ε? Εσύ δεν τράβηξες φωτογραφίες. Εγώ. Αν δεν τους αρέσουν οι μακέτες, ποιος θα φταίει? Εγώ, βέβαια. Καλά που το κατάλαβες. Φουκαρά μου, κάηκες. Κάηκες. Και κοίταξε, μην κάνεις καμιά γκάφα την ώρα που θα μιλάμε. Αν θα την κάνω, θα την κάνεις. Έτσι, βέβαια θα την κάνω. Εσείς δεν είσαστε που μου λέτε συνέχεια ότι κάνω γκάφες? Και βέβαια θα την κάνω. Γι' αυτό σας λέω. Τι μου λες, κύριε Γενικέ? Καλύτερα εγώ να λείπω από το συμβούλιο. Για να έχετε κι εσείς ήσυχο το κεφαλάκι σας. Σωστά, καλύτερα να λείπεις. Έλα αργότερα. Έλα, κορίτσι μου. Έλα, κορίτσι μου. Απαράδεκτο. Γιατί? Ο κύριος με την κούκλα και εμείς ούτε μεζέ. Αυτό θα το καταδίκαζε και ο μαρξισμός. Δεν νομίζετε? Νομίζω, νομίζω. Ή μάλλον ενόμιζα. Ενόμιζα. Welcome, welcome, Mrs. Pappas. Welcome. No, no, no. Δεν χρειάζεται. Μιλάει πολύ καλά τα ελληνικός. My mother, Έλληνος. My father, Κύπριος. My πρώτος husband, από Αίγυπτος. My second husband, από Κωνσταντινόπολος. Και τρίτος husband, Πόντιος. Μιλάει πολύ καλά τα ελληνικός. Και ο τέταρτος? Ποιος τέταρτος? Σύζυγος. Α, no, no, ακόμα. Το σκέπτομαι. Και οι κύριοι? Oh, my security. Oh. Για την ασφαλειά μου. Εδώ στο Ελλάδα πολύ κίνδυνος. November 17. Α, 17 Νοέμβρη. Ω, μαντάμ, ω, μαντάμ, διαδόσεις, διαδόσεις. Το πολύ πολύ να φάνε ένα τον μήνα. Μα πού είναι το διαφήμιση για το πάγκο, βιάζομαι. Ω, βεβαίως, μαντάμ, έτοιμες, έτοιμες εδώ. Χα, 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 χάι. Μανάρι, εξαφανίσου αμέσως, χαϊβάνι. Χαϊβάνι, τι το πει χαϊβάνι? Κανένας my husband δεν μου το είπε ποτέ. Πού να τολμήσουν, μαντάμ. Αφήστε. Θα το εξηγήσω εγώ στη μαντάμ. Μαντάμ! Τζούλι, Τζούλι Πάπας! Πλέζαρ, πλέζαρ! Χαϊβάνι είναι μια λέξη συνθηματική όταν θέλουμε να εκφράσουμε τον ενθουσιασμό μας σε κάποιο πρόσωπο, όπως εγώ στον κύριο διευθυντή μου να πούμε. Κύριε διευθυντά, είστε πολύ χαϊβάνι. Μανάρι! Τον είπατε πως χάρηκε. Α, γεια, κατάλαβα!
αυτά. Αλλά και εσείς είστε very, very, very much χαϊβάνι. Το βρίσκετε? I think. Μα πού είναι το μακέτος και το πάει, πώς βιάζομαι. Εδώ, περάστε. Εδώ. Thanks. Εδώ είμαστε οι μακέτες. Για καμαρώστετες. Πώς σας φαίνονται? Ναου, δεν μου αρέσει καθόλου. Α, τώρα δεν έχετε καθόλου δίκιο, ε. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε καλά και από πίπα για να τις εκτιμήσετε. Τέλος πάντων, για προσέξτε τες καλύτερα. Κοιτάξτε αυτήν εδώ. Ετούτη πώς σας φαίνεται? Yes, it's no bad. Τώρα βέβαια, νομίζω ότι κάναμε ένα κάποιο λάθος, ε. Κάποιο τρομερό λάθος. Λάθος? Έπρεπε να βάλουμε εσάς στη φωτογραφία. Μη? Ζουζου, έπρεπε εσάς να φωτογραφίσουμε. Έχετε το πιο κατάλληλο πρόσωπο. Oh, no. Yes, yes. Όλοι οι άντρες που θα σας έβλεπαν θα αγοράζαν αμέσως την πίπα σας. Μανάρι, θα πεις κι άλλα. Θα πεις κι άλλα. Αφήστε μας, κύριε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Μα, δεν θέλω, μα. Τον χρειαζόμαστε τον κύριο? Oh, δεν νομίζω. Δεν τον χρειαζόμαστε. Περάστε έξω, κύριε Μπερδεμέση. Περάστε, λέω. Περάστε. Το κακό στο γιο! Χαϊβάνι! Χαϊβάνι. Για συνεχίστε, για συνεχίστε. Τώρα πώς να συνεχίσω που με έχετε κάνει λιώμα. Αληθή με κάνατε. Ζέχτε μόνο. Ναι. Αυτή είναι διαφήμιση, εσείς την κάνατε. Βέβαια, εγώ. Και το μακέτος και το φωτογραφίος και το καμπέιν. Όλα αυτά εγώ μονάχος μου. Και αυτό το Χαϊβάνις τι έκανε? Α, τι θέλετε να κάνει. Τα αφεντικό έκανε. Και με... Ξέρετε εσείς κανένα αφεντικό που να δουλεύει, δεν ξέρετε. Τότε τι τον θέλουμε? Δεν τον θέλουμε. No. Αυτό λέω και εγώ. Ο βλάκας να μην το είχα σκεφτεί. Well, σας ανατέχω να μου κάνετε εσείς τη διαφήμιση. Εγώ? Ναι, ναι. Πάρτε και την προκαταβολή, είναι έτοιμη. $5,000. $5,000. Δεν θα ανταρνηθώ. Ευχαριστώ. Ωραία. Θα με συνεδέψετε? Α, σας παρακαλώ και βέβαια. Και θα σε περιμένω στο χοτέλ να τα πούμε καλύτερα. Θα έρθω και θα φέρω όλα τα σύνεργα μαζί. Φλάς, μηχανές, ποτόμετρα και τα λοιπά. Oh no, δεν χρειάζονται. Μου φτάνει only you. Bye. Βάλσαμο. Μης Πάπας, ευχαριστημένη. Oh yes, είμαι πολύ πολύ ευχαριστημένη. Και στο μέλλον θα είμαι ακόμα πιο ευχαριστημένη. Στη διάθεσή σας, πάντα στη διάθεσή σας. Όλοι μας φροντίζουμε για σας. Αλλά, δεν σας θέλει όλους. Μου φτάνει εκείνος. Γι' αυτό άλλωστε του έντωσα για την προκαταβολή. Bye. Η προκαταβολή. Μανάρι! Μανάρι, πες αλεύρι, το Χαϊβάνι σε γκρεύει. Με ζητήσατε, κύριε Γενικέ. Και βέβαια σε ζήτησα. Την προκαταβολή. Κατέβαινε γρήγορα την προκαταβολή. Την προκαταβολή, ποια προκαταβολή? Που σου έδωσε η Αμερικάνα. Η Αμερικάνα, ποια Αμερικάνα? Για το κλείσιμο της δουλειάς. Για σταθείτε, της δουλειάς, ποια δουλειάς? Ρασί τον τρελό μου κάνεις, αφού σου είδα που μιλούσες προηγουμένως. Εμένα με είδατε και μιλούσα. Α, δεν είμαστε καθόλου καλά. Εγώ κύριε Μπερδεμπέση ήμουν κάτω στα εργαστήρια και ετοίμαζα τις φωτογραφίες για την Αμερικάνα που θα έρθει. Αλήθεια, μπας και ήρθε. Μαμάρι, θα σε φτιάξω, μωρέ! Θα σε φτιάξω! Ζάκουσα εσύ, αφού είστε με τα μάτια μου, τις μιλούσες και τις έκανες και τον ωραίο! Εμένα με είδατε με τα μάτια σας. Α, την ξαναπατήσατε, θα είδατε τον άλλον. Τον άλλον? Ναι, τον άλλον. Ποιον άλλον? Μοιάζει, το σωσία μου. Και μας βούτυξε την προκαταβολή. Πού ζούμε, μωρέ! Πού ζούμε, ρε, στο Σικάγο! Στο Σικάγο ζούμε! Και θα λείψεις όλη τη νύχτα? Όλη τη νύχτα. Τι θέλεις να κάνω, Λίζα? Οι Αμερικάνοι βλέπεις. Θα έρθεις για συμβούλιο, μου λένε. Τι να τους πω, δεν έρχομαι, δεν γίνεται. Εδώ 30 χρόνια προσπαθούμε να τους βγάλουμε από πάνω μας και δεν τα καταφέρνουμε. Πόσο μάλλον εγώ που δεν είμαι και πρωθυπουργός, ε. Καλά, πως έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Άνωθεν εντολή, τι να κάνω. Αυτό σε μένα. Μακάρι, ξέρω εγώ τι να πω. Ίσως έτσι αλλάξει και η τύχη μας. Βρείτε ένα σάκι μου. Και εγώ τι θα κάνω απόψε. Τι θα κάνεις? Α, έχω φροντίσει. Σου έχω έκπληξη, ε. Αυτό που σου αρέσει. Α, και πονάω με μέση, μπράβο. Α,
Αχ, τι κρίμα, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Απόψε η μαμά παίζει κουμκάν. Και πού είναι το πρόβλημα? Θα πας μοναχή σου. Τι φοβάσαι, μη σε κλέψουνε? Δεν σε κλέβουνε, μη φοβάσαι. Κι αν με κλέψουνε. Εάν σε κλέψουνε, σώπαρα θα τρέφε. Γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα, δεν γίνονται. Άντε, γεια σου, πάω. Γεια, στο καλό. Γεια σου, κορίτσι μου, γεια σου. Καλά. Εγώ ποτέ τέτοια ευκαιρία, η καλύτερη μου. Μα εσύ θα πήγαινες για δουλειά. Την πούλησα, δεν με παρατάς. Έχω άλλα πράγματα καλύτερα να κάνω. Δηλαδή? Να εσύ να πούμε. Α, ωραίο αυτό όμως. Άσε με σε παρακαλώ να χαρώ αυτές τις λίγες στιγμές κοντά σου. Έλα θέ μου, πρώτη φορά βρίσκεσαι κοντά. Ναι, αλλά αυτή είναι από τις αλλιώτικες. Τώρα, εδώ θα καθόμαστε. Πάμε, σε παρακαλώ, πάμε. Πάμε να σε περπατήσω. Εσύ κάνεις και πηγαίνουνε τα βήματά μου. Έχω μια υποψία. Τσούλα τι. Μήπως... Αμάν, έχει γούστο να μείνεις εσύ. Μήπως είσαι ο άλλος και τόση ώρα νομίζω ότι είσαι εσύ. Μην το ψάχνεις που σου λέω. Ας τον αρολάρι. Κουλάρισε, κουλάρισε. Είμαι ο άντρας της ζωής σου. Φάε με. Όχι, όχι, εγώ θέλω να ξέρω αν είσαι ο δικός μου, ο Θανάσης, ο Θανάσης μου. Θέλεις αποδείξεις? Δεν θέλω. Πάρε μια διάτρητη για να είσαι εντάξει και με τον νόμο. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε? Εντάξει, δεν λέω. Αχ, δεν κατάλαβα ακριβώς. Ξαναδοκιμάσαι παρακαλώ. Ξαναδοκιμάζεις? Αργότερα, αργότερα. Later, later. Θα ήθελα να σου να πάντα έτσι όπως απόψε. Να μου μιλάς τρυφέρα. Να μου δείχνεις την αγάπη σου. Να τσακώνεσαι για μένα όπως με αυτό το τύπο στο κέντρο που με κοίταζε επίμονα. Θα τον έσκιζα αν συνέχιζε. Αχ, να με σφίγγεις την αγκαλιά σου, να με κάνεις να πονά. Είναι μερικές που θέλουν και χαστούκια, γουστάρεις? Όχι βέβαια, πώς το φαντάστηκες. Λοιπόν, απόψε θα περάσουμε την πιο όμορφη νύχτα της ζωής μας. Θα πας μέσα και θα μου φορέσεις την πιο σεξι πιτζάμα που έχεις και θα βάλεις το πιο μεθυστικό άρωμα. Σανέλ νούμερο 5. Τι 5, ανέβαινε. 15, 20, 25 βάλε και θα μου κάνεις το πιο δυνατό κοκτέιλ. Γελίερα. Για κάτι που θυμήθηκα. Τι θυμήθηκες? Ένα έργο που είδα στο βίντεο. Παιδί μου, ήταν ένας που πότε ήταν έτσι και πότε αλλιώς. Δηλαδή? Την ημέρα ήρεμος σαν αρνάκι και το βράδυ άγριος και τρομερός. Αλλά συγχρόνως και εγωιτευτικός. Παρόλη την όψη που άλλες. Αχ, να δεις πώς το λένε, πώς το λένε. Δόκτωρ Τζέγκιλ. Αχ, μπράβο αυτός. Και ο Μίστερ Χάιντο.
Και δεν μου λες, αν ήμουν κι εγώ κάτι τέτοιο, πώς θα με προτιμούσες. Δεν ξέρω. Αυτό να το βρεις μάνα σου. Πάω. Πάρει κανένας από το σπίτι. Αχ, με τρόμαξες. Δεν χάρηκε. Καλημέρα, μαμά. Η Λίζα, πού είναι η Λίζα? Λίζα, τρέξε, παιδί μου. Να τρέξει, γιατί να τρέξει. Τι έτρεξε για να τρέξει. Λίζα, τρέξε, που σου λέω. Λίζα. Λισάκη. Καλημέρα, Λισάκη. Χρεβατάκι μου. Από πού έρχεσαι, μωρέ. Λέω, από πού έρχεσαι. Από το Συμβούλιο, από πού θέλεις να έρχομαι. Και βάλτε με να κοιμηθώ, παιδιά, γιατί αυτοί οι Αμερικάνοι όλη τη νύχτα με τις πίπες τους με ξεθεώσανε, Λιζάκη. Τους Αμερικάνους ήσουν, μωρέ. Και πού θέλεις να ήμουν, μαμά, με τους μαύρους τη Σουγκάντα. Και είδες όλη τη νύχτα. Έτσι, βέβαια, έλειπα τη νύχτα. Τι ερωτήσεις είναι αυτές, ρε Λιζάκη. Α, και το σπουδαιότερο. Δεν σκεφτήκαμε και το σπουδαιότερο. Τι μέρα έχουμε σήμερα, παιδιά. Σάββατο. Και τι ημερομηνία έχουμε, Λισάκη? 21 του μηνός. Άρα είναι η μέρα που πρέπει να εμφανιστώ και στην τηλεόραση. Σε εκείνη την εκπομπή πέστα και πάρτα. Και με αυτό το χάλι που έχω, Λισάκη, πώς θα τα πω, πώς πέστα και πάρτα, πώς πέστα, μαμά, πάρτα. Και να τον έβεις, αυτός ο άνθρωπος είναι σαν το χέρι. Μόλις τον έχω στο χέρι, το χάνω. Τι λες, μωρέ, παιδί μου, τον είχες στο χέρι και τον άφησες να σου ξεφύγει. Προχτές το βράδυ τον παίρνω από πίσω. Από πού πίσω? Στο κατόπι που λένε. Α, με τσιμίλω με επιτέλους να καταλάβω. Μπαίνει στο λεωφορείο για βουλιαγμένη. Μπαίνω κι εγώ. Και ξαφνικά το χάνω. Α, κατέβηκε στην κλιπάδα. Άμα το έκανε αυτό, είναι πολύ παράσταση και λεπτοπείτε, παρακαλώ πολύ. Αυτό μου είπε τώρα, να σου κάνω και το δεύτερο μου. Λοιπόν, άκουσε κύριε Αστραπομούρη. Αστραπομάτισα. Λοιπόν, αυτό το ζώο
Ο άντρας στα νητσάς μου θα πάει σήμερα στην τηλεόραση. Ανέλαβε γενικός διευθυντής. Είναι κατάλληλος μου φαίνεται. Όχι βρε άδερφε, θα πάρει μέρος σε αυτή την εκπομπή που τη λένε κάντε και φάτα, άστα και φάτα. Βρε στα και πάρτα. Βρε, χέστα και άστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο άλλος θα κόβει τις βόλτες του εκεί πέρα και μπορεί να μας δημιουργήσει κανένα επεισόδιο. Πρόσεξε λοιπόν, γιατί ό,τι είναι να γίνει, σήμερα θα γίνει. Γίνεται ήσυχος, η τουβού είναι η σπεσιαλιτέ μου. Οι κεραίες μου θα είναι στα όπλα. Πρόσεξε όμως μη σου ξαναφύγει, γιατί έτσι και σου φύγει, ξέρεις που θα σου χώσω τις κεραίες. Ξέρεις που θα σου τις χώσω. Αλίμονο, με γάτα μιλάτε, δεν ξέρω, αλίμονο. Ζουμάριζε αργά! Ζουμάριζε! Όρνια που πάμε και σας βρίσκουμε! Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Και τώρα κυρίες και κύριοι έχει φτάσει η μεγάλη στιγμή του παιχνιδιού μας. Πέστα και πάρτα! Όπως έχουμε πει, ο Κουμπαράς μας έχει φτάσει τα 5 εκατομμύρια, αλλά κανείς δεν έχει κατορθώσει να απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις μας για να είναι ο νικητής του μεγάλου διαγωνισμού μας. Αυτό έλειψε, ρε παιδιά, να βρεθεί δηλαδή, να μας πάρει όλο το χαρτί. Τότε να το κλείσουμε. Νομίζω. Αυτό μας έλειπε. Δηλαδή εμείς τι θα φάμε. Μα τους κάνατε και κάτι κουφές ερωτήσεις, κύριε Καρακατσάρη μου. Ούτε λεξικό να ήταν οι άνθρωποι. Τηλεοπτικός παραγωγός είμαι, Βλαχοπαπαρόπουλε. Δεν είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Θα φας πάλι, θα φας. Έλα την κάμερα στον παρουσιαστή. Και τώρα παρακαλώ να έρθουν οι φάκελοι με τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής. Ο μοναδικός που λάβει μέρος σήμερα στις ερωτήσεις μας κατόπιν κυρώσεως θα είναι ο κύριος Θανάσης Μανάρης. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Μανάρης. Δεν μου λες, τον είδες τι πράγμα είναι, πες μου. Δεν πρόλαβα να τον δω, κάτω είναι. Δεν πιστεύω να μας έρθει κανένας ξύπνιος, κανένας σαΐνι και να μας τα πάρει, ε. Αποκλείεται, λιγούρι θα είναι. Γιατί αποκλείεται, Βλάχο Παπαρόπουλε. Γιατί αν ήταν σαΐνι δεν θα έρχονταν στην εκπομπή μας και τα οικονομήσει. Θα μπαινε σε κρατικό οργανισμό και θα τα μάτσωνε μια και καλή με πάμπερς. Να τόσο κύριος Μανάρης. Έλα, Μανάρη μου. Μανούλα. Παρακαλώ η μουσική να πάνε για κανέναν καφέ. Κοίτα ύφος που μας έκανε και την Παρθένα. Μα δεν καταλαβαίνω. Όταν ήρθαμε φορούσε το μαύρο σακάκι. Τώρα γιατί φοράει άσπρο. Μα δεν είδες ότι τον πήρανε και τον πήγανε στο μακιγιάζ. Ιδέα δεν έχεις από τηλεόραση, Χριστιανή μου. Μπορεί τον κάνανε δυναστεία. Τον κάνανε Μπλέικ. Παρακαλώ. Μανούλα. Λοιπόν,
Λοιπόν, τι λοιπόν. Θέλω να πω νιώθετε ψύχρεμος για τη μεγάλη αναμέτρηση. Δεν καταλαβαίνω. Πού είναι το πρόβλημα. Κύριε Μαντάνε, θέλω να πω, ξέρετε φυσικά ότι ο κουμπαράς μας έχει συγκέντρωση. Ξέρω. 5 ολόκληρα εκατομμύρια, Ακριβώς. Και δεν μου λέτε, για να έχουμε καλό ρώτημα, πόσο καιρό κρατάει αυτό το πανηγυράκι. 6 μήνες. 6 μήνες και ακριβώς σήμερα κλείνει ο κύκλος της εκπομπής μας. Α, μάλιστα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτά τα 5 εκατομμύρια 6 μήνες περιμένουν τον νικητή. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Τότε δεν χρειάζεται να σας πω ότι εκτός από τα 5 εκατομμύρια θα πρέπει να ρίξετε και τους αντίστοιχους στόχους, Τόκους με, κύριε Μανάρη, τι είναι αυτά που λέτε, σας τι τόκους τώρα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αυτά τα εκατομμύρια δεν ανήκουν σε εσάς, ανήκουν στον νικητή. 6 λοιπόν μήνες τα έχετε εδώ στο σιρτάρι σας. Έτσι, χωρίς τόκους, δεν γίνεται. Υπάρχει ένσταση. Για να πάρει και τους τόκους. Και να κερδίσει. Τι παίρνει να έχω χαρώσει. Τι παίρνει, και εγώ με να έχω κερδίσει. Κάψου. Έλα, γράφε βιντεό. Και για να μην χάνουμε την ώρα μας, μανούλα, τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχουμε και λέμε 5 εκατομμύρια με τόκο τραπέζης 13%, 1.050.000. Και αν υπολογίσουμε και τα επιτόκια, γενικό σύνολο 6.182.000. Τις 2 που περισσεύουν, δώστε στα παιδιά του συνεργείου να πιούνε μπύρες από μένα, παρακαλώ. Μανούλα. Τι λέει αυτός ρε, παιδιά! Ξυλώσου! Όλα αυτά, κύριε Μανάρη μου, βέβαια, με την προϋπόθεση ότι θα απαντήσετε σωστά στις ερωτήσεις μας. Για κάντε παιχνίδι! Καθυστερούμε. Να λοιπόν, οι φάκελοι με τις ερωτήσεις μας. Ωραία. Μανούλα! Θέλετε να αρχίσουμε με ερωτήσεις ιστορικές? Πρόβλημά σας! Μάλιστα. Και είναι περιττό να σας πω ότι το χρήμα το θέλω σε μετρητό. Για επιταγή μεταχρονολογημένη, ούτε που το σύζητο. Ένσταση. Όχι! Κύριε Μανάρη, θα έχετε ασφαλώς υπόψη σας την αργοναυτική εκστρατεία. Ναι. Κάτι έχει ψιλοπάρει τα αυτή μου. Πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε με ακρίβεια πόσοι ακριβώς αποτελούσαν το πλώμα της Αργούς. Τις Αργούς, 50 και άπαντες Έλληνες υπήκοοι. Τότε, για να καταλάβεις, φιλαράκο, υπήρχε υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, ένας που δεν άφηνε ούτε ρουθούνι αλλοδαπό να τρυπώσει σε καράβι ελληνικό. Άπαξ και υπάρχουν, έλεγε, ξέμπαρκοι δικοί μας ναυτικοί, πρώτα θα δουλεύουν οι δικοί μας και μετά οι ξένοι Κινέζοι, Φιλιππινέζοι, Πακιστανέζοι και Αλαμπουρνέζοι γενικώς. Μήπως υπάρχει ένσταση. Μήπως θέλετε να σας πω και τα ονόματά τους. Αμέσως. Λοιπόν, στην Αργό, εκτός από τον Ιάσονα μπήκαν ο Κίτορας, ο Μέλλας και ο Φρόντις. Ο Άδμητος, ο Άκατος, ο Ήφικλος και ο Κορονός. Από κοντά τους ήτανε και μανούλες τα κουπιά, ο Φάλιρος, ο Πολύφημος, ο Έρητος και ο Ευρυδάμας. Και μέσα στην παρέα, ο Άμυρος, ο Άζωρος, ο Έφημος και ο Ταλαός. Α, και ανάμεσά τους, πιθανοί λαθρεπιβάτες, ο Τζίτζιρας, ο Μίτζιρας και ο Χιτζιμιτζικότσιρας. Θέλετε να πω κι άλλους, μηδέν αντίρρηση. Δεν ξέρω αν μας παίρνει και η ώρα. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχετε ήδη κερδίσει την πρώτη ερώτηση. Τώρα, γιατί το καθυστερούμε. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στη δεύτερη ερώτησή μας. Να είναι γεωγραφική, κύριε Μανάρη. Πρόβλημά σας, ακούω. Θέλω να μου πείτε με ακρίβεια πόση είναι η συνολική επιφάνεια της Ασίας, ακριβώς όμως. Σας παρακαλώ, στην ώρα του παιδιού με φέρατε για να μου κάνετε ερωτήσεις. Ας σοβαρευτούμε. Μανούλα, η Ασία, αμέσως. 44 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, ήτι το 1/3 της χερσαίας επιφάνειας. Με πόσους κατοίκους? 2 δισεκατομμύρια 150 εκατομμύρια. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Εάν αφαιρέσουμε αυτούς που έφαγε στη Ζούλα ο Χωμεϊνί, τους άλλους που έφαγε ο σεισμός στην Αρμενία, εάν προσθέσουμε αυτούς που γενοβόλησαν εν τω μεταξύ οι Κινέζοι, ερχόμαστε ίσα βάρκα ίσα πανιά. Σημειώσατε εκεί. Είσαστε βέβαιος? Εγώ αν είμαι βέβαιος. Δεν έχετε παρά να πάτε και να τους μετρήσετε. Εγώ θα μείνω εδώ και θα σας περιμένω. Μανούλα μαζί, Α, και κοιτάξτε να δείτε, εν τω μεταξύ οι τόκοι θα τρέχουνε. Κερδίσατε και τη δεύτερη ερώτηση, κύριε Θανάση μας. Να προχωρήσουμε στην τρίτη. Πρόβλημά σας. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πείτε μας παρακαλώ τι γνωρίζετε για την Ασπασία. Α, σας παρακαλώ, μη μαλακατεύετε σε οικογενειακά θέματα. Εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε σοβαρά, όχι να κουτσομπολέψουμε. Επιμένω στην ερώτηση.
Τι γνωρίζετε για την Ασπασία? Για την Ασπασία, για την Ασπασία. Για την Ασπασία, όπως θέλετε. Ήταν τέρα, όπως λέμε μπαγιαντέρα, λοκαντιέρα, λολοπαντιέρα. Τη γνώρισε που λέτε ο Περικλής σε ένα ταξίδι που έκανε στο Σαρονικό με μια τρικάταρτη τριήρη και της τραγουδούσε «Ασπασία μου, αμαρτία μου, πάθος μου μεγάλο». Και τι ήταν στην τριήρη η Ασπασία? Θαλασσοσυνοδός. Βάλτε του πιο δύσκολα, βάλτε του πιο δύσκολα. Δύσκολα, βάλτε μου δύσκολα. Μη σας πάρουμε τσάμπα τα λεφτά σας, δεν κάνει. Μάλιστα, τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση επιστημονική. Σας είπα, πρόβλημά σας. Τι είναι ο δορυφόρος? Μια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Μια στιγμή. Για ποιον δορυφόρο από όλους με ρωτάτε? Διότι πρώτον, δορυφόρος ήταν ο αρχαίος φαντάρος που κρατούσε δόρυ για την ασφάλεια του άρχοντα. Κάτι σαν γορίλας, να πούμε. Σωστά. Παρακάτω. Παρένθεση. Διότι όπως φαίνεται, από τότε υπήρχε η τρομοκρατία. Προφανώς. Δεύτερον, δορυφόρος στην αρχαία Ρώμη ήταν ο Πρετοριανός. Μήπως χρειάζεται να το εξηγήσω? Όχι, δεν χρειάζεται. Πρόβλημά σας. Τρίτον, δορυφόροι είναι και τα αστρονομικά σώματα. Να σας ρίξω μερικά? Όχι, 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 μια άλλη φορά, μια άλλη φορά. Τέταρτον, δορυφόροι είναι και οι τεχνητοί. Όπως ο Ρέιντζερ, ο Σπούτνικ και η Λυπή. Ενδιαφέρεστε? Και πέμπτον, είναι και η δορυφορική που έχει αλλάξει τα φώτα στα βιντεοκλαμπ. Μόνο τα φώτα. Για ποιους από όλους ενδιαφέρεστε? Καλάκι, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Μα του πιο δύσκολα! Κύριε Θανάση μας, κερδίσατε και την τέταρτη ερώτηση. Και πάντα με τους στόχους. Αλίμονο. Και τώρα η τελευταία και η δυσκολότερη. Επιτέλους να κάνουμε και λίγη δουλειά. Αναμένω. Δεσποινής παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Θα με εκτελέσετε, μανούλα? Όχι, αλλά με την αφή θα πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που τώρα αμέσως θα σας δώσουμε. Περιμένω. Και τώρα, κύριε Θανάση, πέστε μου τι πιάνετε. Αμέσως. Μια μπάλα. Μια μπάλα, ναι. Ναι, αλλά την μπάλα. Μια στιγμή είναι. Του μπάσκετ. Του μπάσκετ. Ναι, αλλά ποιας ομάδας. Αμέσως. Του Άρη Θεσσαλονίκη. Και το Γιαννάκι, το Κρίκου και τα παιδιά. Ναι, του Άρη, αλλά αυτό πες μου, πώς το κατάλαβες, πώς? Έλατε, και άντε τώρα εσύ να αποδείξεις ότι είναι μπάλα άλλης ομάδος. Κύριε Θανάση, κερδίσατε τα 5 εκατομμύρια. Παρακαλώ, τα 6%. Τα ρέστα δικά σας για μπορμπουάρε. Τα πήρε όλα και φύγε. Θανάση! Θανάση! Πού να σκαλέψει? Μα τι έγινε τώρα, τον είδαμε που έβαινε. Πού τον φοράς αυτό το χαϊδούρι? Πού τον έβαινε, παιδιά? Πάλι τον έχασες, μωρέ. Ωραίος είσαι και σε πληρώνουμε να μην σου φύγει. Τον είχα στο χέρι σου. Και σου γλίστρισε. Ναι. Μα χέρι να πτωρε, φίλε. Χέρι είναι, ίσου ρωτήρι! Ωραίο, αυτό θα το γράψω στα απομνημονεύματά μου. Καλή, τι έγινε! Φαντάζε μου, τι έπαθες! Λίζα, ούτε που ξέρω, παιδιά, ούτε που το κατάλαβα. Όπως ετοιμαζόμουν να περάσω στο στούντιο, αρπάζω μια εδώ στο κεφάλι και είδα τον ουρανό με τα άστρα, ε! Τέλος πάντων, πάω τώρα να προλάβω πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι? Έγινε το παιχνίδι. Πώς έγινε, αφού είμαι εδώ, πώς έγινε το παιχνίδι? Πού δεν τα ξέρουμε, πάντως έγινε και έσκησες. Αφού δεν έσκησα εγώ, ποιος έσκησε για μένα? Μωρέ, ποιος άλλος, όλος, γιατί αρίσουνε εσύ. Δεν θα έσκησε. Βέβαια θα έσκησε. Πώς να έσκησε. Θανάση μου, μάλλον έτσι είναι, Θανάση μου. Τώρα διαπιστώνει το αστυνομικό μου δαιμόνιο ότι αρίσουνε εσύ. Ζε το που καέκαμε. Παρακαλώ τον κύριο Μανάρη να έρθει να παραλάβει το βραβείο του. Σε φωνάζουνε. Έλα, πήγαινε. Εντάξει, θα πάω.
Αλλά πώς να πάω, παιδιά, αφού εγώ δεν είμαι εγώ. Θέλω να πω, τον άλλον φωνάζουν, όχι εμένα. Ρε, αν δεν πάρεις εσύ τα λεπτά, κι ας τον άλλον να κουρεύεται. Πρέπει να πάρεις τα λεπτά, βρε βλάκα, βλάκα. Όρμα, μεγάλη όρμα. Εντάξει, θα πάω, παιδιά. Αλλά μην με κοιτάτε έτσι, γιατί με κομπλεξάρετε. Εντάξει, πηγαίνετε στην αίθουσα και έρχομαι κι εγώ, έρχομαι. Πηγαίνω. Πάμε. Πάμε να δούμε ποιον θα δούμε. Να μην χαθούμε. Παναγιά μου! Θανάση μου! Θανάση! Θανάση! Σου την ξανάφερε ο άλλος! Ρε, τι που τελάθη έγινε! Στην εγκαρμό σε επίθεση! Από τσίπεσαι στο Μαδρί! Καλέστε το 100! Το 212.000! Από τσίπεσαι! Τι έγινε! Παιδιά, ούτε που το κατάλαβα καλά. Μόλις ετοιμαζόμουν να ξαναβγώ, έρχεται ο άλλος, με στριμώγνει, με δένει, με φημώνει και έφυγε από εκεί, προς τα πού. Από εκεί, από εκεί, τρέξτε να το πείτε. Τρέξτε, τι καθόσαστε. Τώρα εσύ μωρέ, ποιος είσαι, εγώ, ποιος άλλος, ο νικητής βέβαια. Ο Θανάσης μου, λέγε, πού είναι ο Θανάσης μου. Κυρία μου, με μεγάλη μου λύπη σας αναγγέλλω ότι πριν από λίγο ο Θανάσης σας παρέδωσε και το λίγο πνεύμα που είχε. Ο Θεός, τον έφαγε το τέρα. Τον σκότωσες μωρέ, βρέσει αστραποβάτη, τι κάθεσαι, γεια στον ε. Ω, κι άμα βαστάει πιστόλι, είναι άλλη η συμφωνία. Τι τον έκανε στον άντρα μου, παλιάνθρωπε, λέγε. Σας έκανα σύρα. Μια πολύ εύθυμη χείρα. Βρε δολοφόνα! Ή να τον κάλατε εκείνο τον φουκαρά που δεν τον λογάριασε κανείς. Γι' αυτό και εγώ αποφάσισα... Ορίστε, αρχίζει να ομολογεί. Τα κατάφερατε. Ναι, αποφάσισα να γεννήσω τον άλλον εαυτό μου. Και φαίνεται πως τα κατάφερα. Διότι ενώ είμαι ο ίδιος, όλοι σας με δεχθήκατε σαν να ήμουν κάποιος άλλος. Και το δαχτυλίδι, βρε Γαϊδούρη. Α, εκεί είσαι ακόμα. Αυτό το κρατάμε. Είναι το δώρο του γάμου μας που μας το χρωστάτε ακόμα. Δεν είναι έτσι, Λίσσα μου. Βρέσει! Α, δεν θέλω αντιρρήσεις. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Βρέ τον αλεπρό. Μαμά, ότι πεις, Θανάση μου, ότι πεις. Μεγάλε. Πάμε, Λίσσα μου. Ναι, Δόκτωρ Τζέκιλ. Για μια στιγμή. Κι εσείς που με κοιτάτε τώρα, για μελετήστε το, γιατί ίσως δεν μετρήσατε σωστά τον εαυτό σας και κάπου τον χάσατε. Για ψάξτε το, για ψάξτε το, ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά.